Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Συγγνώμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα Γιάννη Χιλιδίδη. Καλημέρα Τζόρνταν. Καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο το απεχθάνομαι. Ναι. Είμαι πολύ παραγωγικό το χειμώνα. Τρελαίνομαι για το χειμώνα. Με αποσυντονίζει το καλοκαίρι γενικά. Το μόνο καλό είναι ότι βρίσκεσαι με πιο οικογενειακές καταστάσεις και τα λοιπά. Χαλαρώνεις τους ρυθμούς. Αυτό είναι καλό. Απ' την άλλη μεριά, στο επαγγελματικό κομμάτι είναι αθλιότατο. Διότι είμαστε μια χώρα η οποία πάει αργά. Είμαστε μια πόλη που πάει πιο αργά από τη χώρα. Και όταν πιάσει ο Ιούνιος τέλη με αρχές του Ιουλίου, κάνει έρωτα το σύμπαν. Να μην το πω διαφορετικά. Και ο Χιλιτίδης πηδήξει μέχρι επάνω. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή. Ναι, για σένα. Καλύτερη εποχή για όλο τον κόσμο. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Πες μου ένα λόγο. Πρώτα απ' όλα είναι ανέξοδο. Δεν έχει έξοδα. Ποιος το είπε ότι είναι ανέξοδο? Εγώ σου το λέω αυτό. Τι σημαίνει ανέξοδο? Δεν έχει τα έξοδα που έχει ο χειμώνας. Δηλαδή ο χειμώνας τι έξοδα μπορεί? Πολλά έξοδα. Πες μου ένα έξοδο πριν του πετρελαίου. Πριν του πετρελαίου. Ή του αερίου. Λίγο είναι αυτό. Ναι. Λίγο είναι. Είναι το 1 τρίτο του προϋπολογισμού, ναι, δηλαδή, ναι, του εισοδήματος, ας πούμε. Εισοδήματος, ναι. Του μεροκάματου, αν θέλεις, πηγαίνει εκεί. 6 μήνες το χρόνο. 8 μήνες το χρόνο. Στη Φλόρινα είναι 10 μήνες το χρόνο. Στη Φλόρινα, για εμάς μιλάμε. Εδώ πάνω είμαστε 8 μήνες. Γιατί είναι 8 μήνες? 7 μήνες σίγουρα. 6 μήνες το χρόνο. Ξεκινά από τον Οκτώβριο και πιάσε μέχρι. Τέλειο Οκτωβρίου, αν ανοίξει. Νοέμβριο. Δεκέμβριο, ναι. Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο. Βάζει τον Απρίλιο αυτό. 5,5 μήνες. Αφία πέδω. Πρώτον. Δεύτερον. Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχει περιοχές Φλόρινες, Αμίντια και τέτοια. Ναι, εντάξει. Πάνε εσύ, ζήσεις στη Μαγαδασκάρη, να κάνεις ένα μήνα πετρέλαιο να έχεις και τέτοια. Ρε φίλε, δεν με νοιάζει η Μαγαδασκάρη. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Δεν μου λες το κλιματιστικό. Πάμε, δεν... παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τα φαγητά είναι πανάκριβα. Ποια είναι τα φαγητά? Πας αγοράεις το χειμώνα ένα κιλό ντομάτες 2,5 φράγκα. Μες. Τώρα τα αγοράεις 50 λεπτά, 80. Ναι. Λοιπόν, πας αγοράεις ένα κιλό γεμιστά το χειμώνα. Ναι. 3,90. Ναι. Το καλοκαίρι γεμάτο είναι. Σε κουβαλάνε από τα χωριά οι φίλοι, οι 7, οι πουλιά. Πέφτει τιμή, λοιπόν. Συνυφάδα, όλοι κουβαλάνε. Ποια συνυφάδα? Λέμε ρε παιδί μου, εσύ δεν έχεις, ο άλλος έχει. Από το χωριό, θα περιμένω ρε, από τη συνυφάδα να φέρει να φάω. Ρε. Φέρνουν όλοι ρε, όλοι. Στον κήπο έχουν μπαξέ, όλοι βάζουν. Και σε μένα θα δω. Και να μην έχεις, πας στα μαγαζιά, είναι φτηνά όλα. Πας στη λαϊκή, είναι τζάπα. Τρίτον, λοιπόν, λέγε, παρακάτω. Τρίτον, στην ένδυση. Βάζεις ένα φανελάκι και ένα σουρτζάκι και φύγεις. Ναι. Τρία σουρτζάκια και πέντε φανελάκια. Τρία μπάνια τη μέρα. Την έβγαλες όλο το καλοκαίρι. Τρία μπάνια τη μέρα. Την έβγαλες όλο το καλοκαίρι. Καλά. Σαγιονάρες που λέει ο λόγος, πρόχειρα όλη μέρα, μπορείς να τη βγάλεις. Το χειμώνα θέλεις παπούτσια. Αυτά κοστίζουν. Γιατί πρέπει να αγοράζεις κάθε χρόνο παπούτσια? Το καλοκαίρι δεν τρως. Τρως μια φέτα καρπούζι που λέει ο λόγος, τρως και δύο γεμιστά εκεί μαγειρεμένα και τελείωσε. Ναι. Όλη μέρα είσαι εντάξει. Το χειμώνα τι θα κάνεις? Θες παραπάνω να φας. Βέβαια. Και αυτά κοστίζουν. Τέταρτον, τέταρτον, ένα από τα κυριότερα. Κάνεις διακοπές. Ναι. Ξεκουράζεσαι. Πού? Διακοπές θα πει, διακόπτεις αυτό που κάνεις όλο τον χρόνο. Δεν πληρώνεις. Μισό λεπτό. Εξαρτάται. Τι εξαρτάται? Και το χειμώνα πληρώνεις. Κάνεις διακοπές και πληρώνεις. Πού πας? Το χειμώνα είναι πιο ακριβές. Σόπα. Οι διακοπές. Mm. Φυσικά. Μάλιστα. Πού θα πας διακοπές? Αν πας εδώ δίπλα μας, είναι φτηνά. Πού είναι δίπλα μας? Όπου θέλεις δίπλα μας. Πού πιάσε Κατερίνες, πιάσε Θάσο, πιάσε Χαλκιδική. Στην Κατερίνη είναι φτηνά. Ναι. Στην παραλία Κατερίνη. Αν εσύ επειδή τα έχεις πάει στη μάπα, ας πούμε εδώ πάνω και εμείς γενικά. Ναι. Και θέλουμε να τραβηχτούμε κάτω Δωδεκάνησα. Στη Θάσο να και πάμε. Κρήτη και ξέρω εγώ. Στη Θάσο. Στο Λιβικό Πελάκο, εκεί πανάκριβα. Στη Θάσο τι είμαστε, ρε συνταξιούχοι, πάμε στη Θάσο. Στη Θάσο, ναι. Συμπληροφόρο, είναι από τα καλύτερα νησιά της Ελλάδος. Τι έχει κάνω? Τα κρέατα και τα κατσίκια. Έχει βουνό και θάλασσα. Έχει βουνό και ό,τι θέλεις. Έχει, ναι, πεδιάδα, έχει βράχια, έχει μάρμαρα, έχει λιμάνια, έχει πετρέλαια, έχει τον ποτό, έχει το λιμένα. Έχει 98 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Διάμετρος, πώς είναι και περίμετρος, δάχτυλο, ναι, γύρω, γύρω, πάλι. Λοιπόν, τα χιλιόμετρα, άμα κάνεις το νησί γύρω-γύρω, είναι 98 χιλιόμετρα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπεις, έχει θέα καλή, βλέπεις την Καβάλα από τη μια μεριά, βλέπεις τη Σαμοθράκη από την άλλη μεριά, βλέπεις τέρμα θάλασσα στο βάθος από κάτω από τον ποτό, βλέπεις πολλά πράγματα. Βλέπεις. Παράδειγμα έφερα, ναι, 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 να μην το κάνουμε, ναι, και διαφήμιση στο νησί, αλλά, ναι, είναι από τα καλά. Εντάξει, ναι, να πάμε. Λοιπόν, πας εδώ στη Χαλκιδική, ναι, ή τις καλύτερες παραλίες της χώρας. Μάλιστα. Αμφιβάλλεις γι' αυτό. Πόσα πληρώνεις και κούτρα τζαμπατάν τη βγάζεις. Πας και έρχεσαι, τι, 10 φράγκα. Ναι. 10 φράγκα η βενζίνη. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αλλιώς μένεις ένα. Αφήνεις τα μάξι το βράδυ, εδώ το κλέβουν. Ένα σπίτι, ναι, να, ναι, πούμε εκεί πέρα, ναι, χαμηλό ενίκιο. Ναι. Το παίρνεις για ένα μήνα, να πούμε. Ναι. Πληρώνεις 4-5 εκατοστάρικα και τη βγάζεις. Σπαρτιάτικα που λέμε. 5 εκατοστάρικα. Και εδώ στην πόλη τόσο είναι το νίκιο. Τι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αν θες τώρα να πας εσύ
Ναι. Στη Ρόδο. Ναι. Στην Αμοργό. Ναι. Ή να πας, ξέρω εγώ, εκεί στην Άουσα της Πάρου. Ναι. Ή αν θες να πας στην Ερμούπολη, πώς λέγεται εκεί η παραλία, τη Σύρου. Ναι. Ή αν θέλεις να πας στον Παράδεισο ή στον Υπερπαράδεισο της Μύκονου, ναι. Θα τα πληρώνεις εκείνα. Μάλιστα. Πληρώνονται, φίλε. Μάλιστα. Να πάω να δεις τη Μενεγάκη από κοντά, ας πούμε, ή ξέρω εγώ τους άλλους τους. Πώς τους λένε. Celebrities. Αυτά εδώ, αυτά πληρώνονται. Μάλιστα. Εκεί απ' στο ποτό 20 φράγκα, 15. Φράγκα. Ναι. Ναι. Ευρώ. Φράγκα. Ναι, 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 ναι. Τι είναι αυτά. Ναι. Αυτά είναι φράγκα τώρα. Είναι φράγκα. Ναι. Λοιπόν, να πιει τον καφέ ένα τάλερο και τα λεφτά. Εδώ στην Αριστοτέλους, αν πας, πώς θα τον πιει τον καφέ, δηλαδή. Εκεί που τον πίνει ο Παπαθανασάκης. Εγώ δεν τον πίνω εκεί, εγώ τον πίνω πιο πάνω. Να. Πάνω από την Ολύμπου που είναι πιο φθηνά. Πιο φθηνά είναι. Ναι. Όσο ανεβαίνει απάνω. Όσο ανεβαίνει πάνω είναι πιο φθηνά. Άμα πας πολύ πιο πάνω είναι τζάμπα. Τζάμπα. Τι. Χορτιά τι. Τι να πάω να δώσω τώρα 4 φράγκα κάτω για ποιο λόγο. Ναι. Έτσι. Κατάλαβες. Χρειάζεται και το κάτω κάποια στιγμή. Έτσι. Ναι. Έχεις ένα πιο καλό ραντεβού όταν έχεις. Έχει σκάσει τόσο πολύ και θες να δεις λίγο και το μάτι σου, να πούμε λίγο θάλασσα. Φίλοι, το μάτι σου να δει θάλασσα. Βέβαια, θα πληρώνει κιόλα. Τα ακούς, θα πληρώνονται, ρε φίλε. Την άβρα το θερμαϊκό. Οπότε λοιπόν το καλοκαίρι είναι μία από τις καλύτερες εποχές, ίσως η καλύτερη εποχή. Ναι. Λοιπόν, και αν το καλοκαίρι είναι όψιμο, είναι ακόμα καλύτερο. Το όψιμο τι σημαίνει. Έχει βάθος, δηλαδή πιάνει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Αμάλιστα. Αν δεν έχουμε πρωτοβρόχια αρχές του Σεπτεμβρίου ή μετά το 15 Αύγουστο, το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Εγώ ψοφάω για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Είναι μουγκός, ρε παιδί. Μουγκός. Ναι. Η καλύτερη εποχή για να κάνεις διακοπές είναι ο Αύγουστος, αλλά για μένα είναι μετά το 15 Αύγουστο. Ναι. Εκεί που καθαρίζει η θάλασσα όλη, φεύγει Σάρα και η Μάρα, να πούμε, από τη θάλασσα. Το 70% αδειάζουν οι παραλίες. Σάρα και η Μάρα, ναι. Έτσι, ναι, ναι, καθαρίζουν ναι. οι παραλίες. Ναι. 17-18 του μηνός να πας εσύ, να πούμε, να είσαι. Αυγούστου. Εκεί. Αυγούστου, βέβαια. Ναι. Να κάτσεις μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη. Ζάχαρη με μέλι. Βέβαια. Και πιο φθηνά. Και πιο φθηνά και πιο καλά. Καθαρά. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι, γιατί τότε από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου, από τις 15 Ιουλίου. Οι καρνίβαλοι. Πάνε όλοι Σάρα και Μάρα και πάνε. Καρνίβαλοι. Όλοι καρνίβαλοι. Όλοι οι Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, η Μαρμίτα ανέβηκε μόλις τώρα και σε υψηλή ανάλυση από το rapto.gr. Λοιπόν, έχει επίσης και προγνωστικά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Λέει ο κομμουνιστής, ο οποίος εργάζεται πυρετοδός. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να δώσουμε τα προγνωστικά εκεί πέρα. Πού? Στην Μαρμίτα. Ναι. Το φθινόπωρο, ναι, ναι. το Σεπτέμβριο, με την καινούργια Μαρμίτα, θα έχουμε και έναν καινούργιο χορηγό, μια διαφήμιση καινούργια, έναν καινούργιο χορηγό, ο οποίος έχει σελίδα, ρε παιδί μου, ναι. που θα δίνουμε τα προγνωστικά μας εκεί και θα παίζουν αυτοί που μας γνωρίζουν ναι. και αυτοί που μας εμπιστεύονται, εν πάση περιπτώσει, στοιχηματικά. Στοιχηματικά. Εγώ του έχω πει ότι θα δίνω αγώνες στη Σούπερ Λίγκα. Εσύ. Βέβαια. Ναι. Εγώ έχω πολύ επιτυχία στη Σούπερ Λίγκα. Παίζεις. Παίζω. Ναι. Και πώς γίνεται, το βάζω με κανένα ξένο, να πούμε, πάντα και χάνω το ξένο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, το ξένο ή δεν έχει παρασκήνιο ή δεν ξέρουμε εμείς από παρασκήνιο. Μην μπαίνεις και εσύ το ξένο, ναι. 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 Εντάξει, θα το δούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μπήκε η εβδομάδα, είχαμε Σαββατοκύριακο γεγονότα πολλά, είχαμε ταξίδι στα Γιαννιτσά. Και έχουμε πολλά γεγονότα. Ο δήμαρχος των Γιαννιτσών είπε τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, λέει περίεργο πράγμα, λέει αυτός ο Ραυτόπουλος ήρθε, λέει, και δεν βρήκε κουσούρι στην πόλη μου. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, λέει αυτός, λέει, να βρει την πόλη όμορφη. Όρι, σου ωραία. Πω εγώ γιατί δεν βρήκες κουσούρι. Γιατί δεν βρήκες. Γιατί από το δρόμο που περάσαμε ναι. ήταν η χλίδα της πόλης. Χλίδα. Ναι. Πώς θα βρεις κουσούρι. Εξεπιτούτου με περάσετε από εκεί. Ναι. Όχι εξεπιτούτου, εξανάγκη σε περάσαμε από εκεί. Ναι, εξανάγκη και για συντομία χρόνου, για, για πολλούς λόγους, ας πούμε. Του φάνηκε παράξενο. Ναι, δήμαρχε. Ναι. Άμα τον κάνω ξανά, του φέρω άλλη μέρα, θα σου βγάλει 10 κουσούρια. Λοιπόν, πάντως είναι καλός ο δήμαρχος. Δεν το γνώρισε. Προσπαθεί εκεί πέρα. Αφού είναι φίλος του Νίκου από τα Γιαννιτσά. Είναι φίλος φίλων μου. Αυτός δεν με ξέρει. Όταν λες καλός, δηλαδή τι. Δεν κλαίει αυτός εκεί. Όχι. Κάνει έργο. Είναι καλός άνθρωπος. Άνθρωπος είναι εντάξει. Τι να κάνει. Άρα δικός μας άνθρωπος. Φυσικά δεν κλαίει. Ναι. Γι' αυτό και βγήκε ο άνθρωπος. Επειδή είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Ναι. Έτσι μου είπε ο Νίκος. Είναι, λέει, καλό παιδί. Εμένα είναι φίλο μου. Τώρα δεν τον κάνω πάντα, δεν τον ξέρω προσωπικά. Αβαντάζ τον κάνει. Τι αβαντάζ, δεν τον ξέρω. Ναι. Αλλά ξέρω του φίλου μου. Ο Νίκος με είπε είναι άριστο παιδί. Ο παράξενο με φαίνεται δήμαρχο και καλό παιδί. Ρε άριστο δήμαρχο. Τελείωσε. Δεν μα νοιάζει τώρα, μα είναι καλό παιδί. Όπω λέει ο κόκκινο, φουβγάδω το καπέλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάω κάρα, πήρε το πόντο, ευχαριστηθήκατε. Πρώτα απ' όλα, ναι. να ξεκινήσω την εκπομπή, ρε φίλε. Ναι, ξεκινώ. Με μια έτσι ατάκα θα πω. Πες μου μια ατάκα. Λοιπόν. Θέλω να σου πω το εξή, ότι η ρώσικη αρκούδα, να ξέρει, μπορεί να είναι αργή να πηγαίνει σιγά-σιγά, ναι, ναι. αλλά πάντα πετυχαίνει το στόχο τη. Η ρώσικη αρκούδα. Βεβαίως. Πονώ νοήτο. Ξέρεις για ποιον μιλάω τώρα και γιατί μιλάω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταλαβαίνεις ότι
είναι, υπάρχει συγκέντρωση κάτω. Πού κάτω? Στο ξενοδοχείο. Ναι. Οι ενώσεις αυτά, όλη μέρα είναι στο ρυθμό αυτών. Ξέρεις, μετρούν τις δυνάμεις. Ξέρω βρε τι είναι. Εγώ τα ξέρω πιο καλά. Ξέρω βρε. Δεν τα γελάς λίγο. Μην να το γελιοποιήσεις. Να το κάνουμε και αυτοί. Οι ενώσεις είναι σαν την πόρνη η οποία θέλει να πάει στο κατάλληλο αφεντικό. Δηλαδή η πόρνη παραμένει πόρνη, απλά αλλάζει αφεντικό. Αλλάζει αφεντικό και όταν δει ότι το αφεντικό είναι πολύ δυνατό, κάνει κουμάντο εσύ. Ότι φέρνουν κι άλλους. Οι ενώσεις και οι διαιτητές. Σαν τις πόρνες είναι. Μόλις λοιπόν δουν ότι χάνεται το μπουζούκι του άλλου. Πάνε από την άλλη μεριά. Μόνοι τους έρχονται μετά. Ναι. Κατάλαβες, για να τα έχουν καλά. Δηλαδή είναι να γελάς. Γιατί δηλαδή, μια υποκρισία φέτος. Γιατί ρε φίλε, γιατί εγώ το γουστάρω αυτό. Όχι, ναι, το γουστάρεις, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ, τα προηγούμενα χρόνια ρε, τα ίδια πράγματα. Εδώ φάγατε δηλαδή την Ένωση Σερών και ανεβάσατε την Αυτήνα. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό είναι μια. Πώς το λένε το. Το χωριό, τον Παραλίμνιο. Το Παραλίμνιο. Ναι, θυσιάσατε τον Αντρώνη. Το δεν ξέρω άμα θυσιάστηκε ο Μακεδονικός για να πάρουν την Σερών. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Στον πόλεμο όλα χρειάζονται. Λοιπόν, εγώ. Δεν ξέρω εγώ τώρα αν γίνεται όλα, αυτό. Όλα χρειάζονται. Είναι υποψίες και υποθέσεις και εικασίες. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ο διαιτητής. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Ο διαιτητής αυτός ο Σέζος. Ο Σέζος. Είναι από το καμπάνι Κιλκής. Που έπαιξε το Μακεδονικό χθες. Που έπαιξε το Μακεδονικό και στηρίζεται από τον Χατζη Αποστόλου. Ναι. Λοιπόν. Του Γκαγκάτζη άνθρωπος. Ναι. Αυτά λέω εγώ τώρα. Πιθανόν να θεωρείται δεδομένη η Μακεδονία και λέει να πάμε να κάνουμε από εκεί μεριά. Από εκεί μεριά. Ναι. Πιθανόν. Εντάξει, καλό. Έξυπνο. Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό. Ναι. Αν ακούγεται για μένα, δεν ακούγεται καλά και για τον κόσμο. Παιδί μου, στον πόλεμο. Ναι. Ναι. Πρέπει τώρα το χαλίφι να τον πάρουμε, να δεν γίνουμε χαλίφι. Πρόσεξε να δεις. Καλό είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει. Ακού να δεις. Εγώ κολοτούμπα δεν κάνω. Εγώ τρελαίνομαι για τέτοια. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Και τα θέλω αυτά. Ναι. Και τα γουστάρω αυτά. Γουστάρω τις ανατροπές. Ναι. Ένα πράγμα δεν μπορώ. Ένα πράγμα δεν μπορώ. Την κλάψα. Όχι. Την Χριστομάθεια. Δηλαδή. Ότι είναι οι άλλοι αλήτες και εμείς είμαστε καλοί. Αυτό δεν το μπορώ. Αυτό μη, δηλαδή. Οπότε, γι' αυτό γουστάρεις και το άλλο. Ναι. Γιατί θα σου την πει ο άλλος, θα σου πει κάτσε ρε φίλε. Μέχρι τώρα όπως, οι άλλοι ήταν καλοί. Όπως δεν γουστάρω, αν ας πούμε την πάρει ο Μελισανίδης με τον Ιβάν και την πάρει η ΑΕΚ, λέω εγώ, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι. Και κλαίγονται οι Ολυμπιακοί, ότι τους αδικούν κτλ. Δεν μπορώ. Θα έχουν δικαιώμα. Δεν μπορώ να. Αυτοί θα κλαίνουν πιο πολύ από τους άλλους. Ναι, γιατί δεν έχουν μάθει. Σε δύο παιχνίδια που παίχτηκε 50-50, άρχισαν να κλαίνουν από τώρα. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Εγώ τους λέω ότι είναι μια οφθαλμαπάτη εδώ και κανένα δύο χρόνια η ομάδα τους. Δεν είναι η ομάδα του Κόκαλη. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ούτε και άλλες οι ομάδες είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν διαφορά με τον Ολυμπιακό. Αυτό το 40 και το 30 είναι για να γελάει όλος ο κόσμος με μας. Δεν νοείται τώρα αυτή η ομάδα να έχει κάνει μόνο μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος και μια ισοπαλία. Κοίταξε τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει βιάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με ποιο τρόπο. Γεγονός. Έρχεται η Κέρκυρα να παίξει. Λέει η Κέρκυρα, γιατί να το χτυπήσω, να μην τα έχω καλά μαζί του. Χτυπάω το άλλο το παιχνίδι. Χάνω. Ναι. Λοιπόν, πάει ο Πανιόνιος. Πάει, ξέρω εγώ, η Καλονή. Σου λέει, γιατί να το χτυπήσω. Πάει, χτυπάει την ΑΕΚ όμως. Ναι. Πάει, χτυπάει τον ΠΑΟΚ όμως. Πάει 5-0 Ολυμπιακός, 1-1 Καλονή με τον ΠΑΟΚ. Λέω για παράδειγμα, ναι, χτυπάει. Ναι, έτσι. Ναι, έτσι έγινε η 32. Καλύτερη ομάδα είχε. Αλλά όχι για 30 βαθμούς διαφορά. Και για 20 δεν είχε και για 15 δεν είχε. Πάμε διάλειμμα τώρα. Θεωρώ ότι στα σημεία πέφτει γι' αυτό. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι γίνεται, Στέλιο Αριανός. Από την Αθήνα λέει: ο Μπούζος μιλάει στο Sky. Ο Άρης έκανε γενική συνέλευση και μιλάτε για την Εψερών, ρε. Κορόιδα. Δεν είναι μόνο η Εψερών. Τι είναι. Εδώ έχουμε 34 ενώσεις στο Μακεδονία Παλάς. Ο οδηγός του Κυρσάβα στέλνει μήνυμα, μας καλημερίζει, μας λέει καλή εβδομάδα και τους τρεις και λέει επίσης. Στο γνωστό στέκει ένα πουλάκι, το έπαιξε λέει στη Μαλαισία διακοπή την ιστορική ομάδα Μακεδονικός Παραλίμνιο. Άσε ρε τώρα, πήγαινε από εδώ πέρα. Θα παίξει τοπικό πρωτάθλημα στο παρασκήνιο. Φουσκάλα δεν βλέπω. Δεν πέτυχε. Χύθηκε. Καλό, καλό. Καλαμάκι, ναι. Συνέχα. Λοιπόν, εδώ δεν είναι το θέμα η Ένωση Σερών. Το θέμα είναι το Μακεδονία Παλάς με τους 34 των ενώσεων. 34 είναι οι ενώσεις εκεί πέρα. Ναι. Άμα θέλεις να σου πω και ποιες είναι. Λοιπόν, τις έχω εδώ μπροστά μου. Είναι Αθήνα, Τολοακαρνανία, Ανατολική Αττική, Αργολίδα, Άρτα, Αχαΐα, Γρεβενά, Δράμα, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθος, Ήπειρος, Ηράκλειο, Θεσσαλία, Καβάλα, Καστοριά, Κιλκής, Κοζάνη, Κυκλάδες, Λάρισα, Λέσβος, Μακεδονία η δικιά μας, Ξάνθη, Πέλα, Πιερία, Πρέβεζα,
Ο Σάλα που λέμε, Σάμος, Ισέρες, θα σου πω για αυτούς. Φθιώτιδα, Φλόρινα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά, Χίος. Κάποιες από αυτές, εκ των οποίων ήταν και στο πρώτο το ραντεβού κάτω. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τα παρασκήνια, το παρασκήνιο θα σου πω. Ναι. Κάποιες από αυτές τις ενώσεις ειδοποιήθηκαν να μην πάνε. Ναι. Εδώ στο Μακεδονία Παλάς. Και από ποιον? Από άλλοι. Πήραν από αλλού γραμμή. Ναι. Προφανώς προσκύμενες αλλού. Ναι. Να μην έρθουν εδώ πέρα. Ναι. Και κοντά σε αυτές που είναι προσκύμενες αλλού, ειδοποιήθηκαν και άλλες που είναι προσκύμενες εδώ. Μάλιστα. Οπότε. Οπότε η απάντηση από προσκύμενες εδώ ήταν: κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζούμε σε ένα, διαμέρισμα γεωγραφικό, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, που η συντριπτική πλειοψηφία είναι πάω και εδώ. Δεν μπορούμε να μην πάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έστω για να πούμε τις απόψεις, για να δούμε να κάνουμε. Σήμερα βγήκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο Τζόρτζογλου. Δεν ξέρω αν άκουσες, τον έβγαλε ο Κανελάκης. Ναι. Εδώ. Και ο Τζόρτζογλου, ναι. 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 Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος τρία πράγματα ουσιώδη. Αυτό που φωνάζει όλος ο κόσμος χρόνια ολόκληρα και που οι άλλοι νομίζουν ότι κοφεύουν και νομίζουν ότι όλα είναι καλά. Για πες τι είπε. Να τι φύγει, είπε. Λέει, αυτό το σύστημα, γιατί είναι ένα μόρφωμα. Ναι. Λοιπόν, εμείς λέει δεν ανήκουμε σε κανένα άρμα. Ανήκουμε στο άρμα του ποδοσφαίρου. Πολύ σωστό σου. Συγκινήθηκα. Άκου τι σου λέω. Ναι, ναι. Είμαστε με το ποδόσφαιρο και όχι με αυτό που γίνεται σήμερα. Θέλω αλλαγή φιλοσοφίας. Να αλλάξουμε βασικές αρχές. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που λέμε εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα κατέβει ο γραμμένος. Εσύ, αν και διαφωνείς, θεωρώ ότι 99% θα είναι αυτός. Φοβάται. Δεν ξέρω τι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αυτός, γιατί τον άνθρωπο τον εκτιμάει όλος ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Νομίζω είναι αποδοχής από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι θα είναι αυτός. Λοιπόν, κουβέντες οι οποίες πιστεύω κάλυψαν όλο τον κόσμο του Τζόρτζου. Ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός, πολύ ωραίος. Και επίσης, τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν μετράνε τα κουκιά. Τον Ιούνιο υπάρχει γενική συνέλευση, είπαμε, και θα δούμε όλο το καλοκαίρι. Θα είναι θερμό με αυτό το κομμάτι. Θερμό. Μερικές ενώσεις έχουν πρόβλημα εκλογών. Άλλες δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άλλες είναι στα εφετεία. Περιμένουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, θέμα ημερών είναι και αυτά. Θα δούνε τι γίνεται. Πάντως είναι. Οπότε δηλαδή, βλέπω ανατροπή εγώ. Ανατροπή. Ανατροπή. Νομίζω είμαι από τους πρώτους που έλεγα για ανατροπή στην ΕΠΟ και γελάγανε κάποιοι. Ανατροπή στην ΕΠΟ και ποιος την παίρνει τώρα. Τα βατζίστη ποιος θα γίνει. Θέλουν όλοι με, το, κάτσε, ρε, με τον όρο της κάθαρσης, λοιπόν. Άστα αυτό, ναι. Κάθαρση είναι σύνθημα. Ναι. Αυτά τα έλεγε και τον Πασόκ. Άστα τα. Άστα σε μένα. Άστα σε μένα, πάμε στην ουσία. Τα βατζίστη ποιος θα γίνει. Λοιπόν, άκου να δεις. Όχι, τα βάζει, ποιος θα γίνει. Όχι, δεν το λέω. Ο δικός μας, εγώ λέω, ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ποιοι θα κατέβουν. Άλλο σε λέω, ρε. Την πήραμε. Πήραμε 40 ενώσεις. Θα δούμε. Ποιος την παίρνει. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ρε συνεταιρικά την ΕΠΟ δεν την πήρε κανένας. Το καταλαβαίνεις αυτό. Τώρα θες να μου πας να κάνουμε μια υπόθεση και να πούμε ότι αν την πάρει ο Σαββίδης με το Μελισανίδη, θα ρίξω Μελισανίδη. Και τον Αλαβούζο. Τρεις θα τον πάρουν. Δεν νομίζω. Όχι, και ο Αλαβούζος. Δυο αντιπροέδρου του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Εγώ τους βάζω και τους τρεις. Δεν νομίζω. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, ο Ταβατζής ποιος θα γίνει. Θα του δείξω. Ρε παιδί μου, είναι η νύχτα. Αν είναι η Γεωργιανή από τη μια μεριά. Είναι η αστυνομική από την άλλη μεριά παλιά, ξέρω εγώ που ήταν, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που είχαν τα φρουτάκια. Ήταν, ξέρω εγώ, οι Έλληνες, ήταν οι Παλαιστές και τα λοιπά. Λοιπόν, χωρίσαν τις περιοχές. Ο ένας ήταν απεγγύ, ο άλλος. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν πάει να μπει ο ένας στην άλλη περιοχή του άλλου. Μπαμ, μπαμ, πιστολίδια, πάρ' τους κάτω. Ναι, καλά τα λες. Κάτσε, καλά τα λέω. Άμα φτάσεις σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εκεί, για να φτάσω εκεί. Τζάμπα αγώνας γίνεται. Ναι. Εδώ, τι τζάμπα αγώνας γίνεται. Τζάμπα αγώνας. Βρω τα βατζής ποιος θα είναι. Ποιος θα παίρνει τηλέφωνο ο Καραμελίδης της εποχής και θα πει το διετή. Πρόσεχε εκεί και τα λέω. Δεν νομίζω. Τέτοια δεν νομίζω. Βραγαθιάρι, τι δεν νομίζω. Πράγμα να γλιστράει ο παίκτης στο κέντρο του γηπέδου για να τρώει κόκκινη. Αυτά είναι τα ίδια από την άλλη μεριά. Εμάς με σε ενδιαφέρα τα κάνετε εσείς. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Μην τα κάνει ο Μελισανίδης. Ναι. Ποιος εγγυάται αυτό. Να σου πω εγώ. Ναι, για με αυτά και με αυτά και με αυτά, ναι. Πάτωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φτάσαμε στο σημείο να βγαίνει στα προκριματικά και η πρωταθλήτρια ομάδα. Άλλο σου λέω, ρε. Άμα ξαναγίνουν και αυτά, δεν θα βγαίνει καμιά ομάδα. Ποιος θα είναι ο Ταβατζής. Δεν με απαντά. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα το δείξει ο χρόνος. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα, δεν μπορώ να γίνω προφήτης. Γιατί αν την πάρει ο Κυρτζίκης, τα βαζίστα είναι ο Μαρινάκης. Ας ο Κυρτζίκης, Αν την πάρει. Τι να πάρει ο Κυρτζίκης. Αν την πάρει, καταρχήν δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, ποιος θα είναι εδώ πέρα. Τι Κυρτζίκης τώρα, δεν υπάρχει, τι Κυρτζίκης. Δεν βγήκε στο νομό του Κυρτζίκης τώρα, τι να είναι. Ρε εσύ. Και ο άλλος δεν βγήκε στο νομό του. Δεν υπάρχει Κυρτζίκης. Και έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας ο Στεφανόπουλος. Τι με νοιάζει εμένα αυτό που λες.
Θα μου απαντήσεις ποιος θα γίνει ο αρχιτεβατζής. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ο χρόνος θα το δείξει. Τι να πω τώρα. Εσύ τι λες. Εγώ πιστεύω ότι θα σφιάξει κάπως το ποδόσφαιρο. Βράσε θα σφιάξει. Δεν πρόκειται. Φάση, δεν πρόκειται να σφιάξει. Κάποιος πρέπει να πάρει τα ίνια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνεται, ρε φίλε. Τότε κακός. Πώς? Αυτό το πράγμα δηλαδή. Ρε εσύ το 21 δεν κάναμε επανάσταση. Ναι. Δεν πήραμε εκεί μαζί με τους άλλους τους συμμάχους. Κάνανε πήραμε... επανάσταση για να απελευθερωθούμε από τον εχθρό. Ένα λεπτό. Και μας... μετά κάναμε εμφύλιο. Ναι. Εκτός από αυτό. Ναι. Τι. Η ιστορία τι έδειξε. Άσε τώρα θα γίνει το καλό του ποδοσφαίρου και το καλό της Ελλάδας. Εσένα. Θα είναι ο Σαββίδης ο Ταβαντζής. Θα είναι υποθετικό. Ή θα έρχεται στην Τούμπα. Ή θα έρχεται στην Τούμπα ο Μάντανος με τα σπυριά και θα σε βάζει goal offside. Αυτό... και χειροκροτάτε σαν τα ταγκάρια. Αυτό είναι υπόθεση. Θα το δούμε. Ναι. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Τελείως, αυτό ρωτάω εγώ. Αφορά... θα έρχεται ο Μάντελος ή θα έρχεται ο Φορτούνης. Όσον αφορά τον Κιρτσικί, τα μηνύματα τα σκοπός πέρατε. Είναι να πάω εγώ με τον Μπέλκα, υποτίθεται με τον Κλάους και με τον Μακ που θα πουληθεί και τον Ροντρίγκες, να πούμε, και να κάνω εγώ τα δικά μου. Να βαράω Γκαρσία γωνιές, να παίζει την μπάλα, παίζεται κτλ. Πώς αυτό... πήρατε τον Ηρακλή και τον Άρη εδώ, αυτό... στην Τούμπα να πούμε, ναι, άκου... κάλπικα, ναι. Να παίρνετε και τους άλλους. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εγώ... αλλά να έρθει ο Ολυμπιακός, εγώ... να τον πάρεις κάλπικα. Αυτό... μπορείς. Αυτό... όχι τον Άρη και τον Ηρακλή. Λοιπόν... και τον Πανιόνιο και να βγαίνεις τέταρτος και να έχεις τον Καγκάτσι με τις Μπριζόλες και το γιο του να πούμε 20 χρόνια, 6.000 ένσημα. Κατάλαβες, αυτά λέω κι εγώ. Αυτά λέω. Αυτά λέω για. Όσον αφορά τον Κιρτζίκη. Ναι. Τον Κιρτζίκη. Τι ωραίο παλικάρι. Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Τι κούκλο. Είμαστε και εμεί άσχημοι ρε που ήταν αυτό το πράγμα. Προχθές. Αυτός τι μούρι είναι αυτή. Να σου πω τώρα, τι πουλί είναι αυτό, ρε. Ναι, για λέγει. Προχθές λοιπόν. Ο Τζόρτζο Γκλου είναι ο κουμπάρος του Γκαγκάτσι, να έχει υπόψη. Το ξέρω, ρε. Σοβαρό άνθρωπο. Τα ξέρω, φυσικά. Τα ξέρει, αλλά δεν τα λε. Τι και τι είναι. Το κουμπαρλίκι τι είναι δηλαδή. Το κουμπαρλίκι. Κακούργημα. Το κουμπαρλίκι. Ναι, τι είναι το κουμπαρλίκι. Το βιολίδι ρώτα τι είναι το κουμπαρλίκι. Τι να ρωτήσω το βιολίδι. Το βιολίδι ρώτα με, τι με ρωτάς. Εγώ έχω δύο κουμπάρους εξαιρετικούς. Τρεις κουμπάρους εξαιρετικούς. Τι εγώ, τι. Εγώ. Τρεις κουμπάρους εξαιρετικούς. Μάλιστα. Τέσσερις μάλλον. Έχω τέσσερις. Τέσσερις κουμπάρους. Ναι, εξαιρετικούς. Μάλιστα. Δηλαδή τι σημαίνει εξαιρετικούς. Δηλαδή ο κουμπάρος τι σημαίνει. Μεμπτό είναι. Ο κουμπάρος σημαίνει. Κουμπάρο κάνεις κάποιον που εκτιμάς. Καταρχήν το κουμπαρλίκι, ναι, είναι κάτι το οποίο ας πούμε γίνεται. Τον εκτιμάς, ναι, τον εκτιμάς. Δεν είστε συγγενείς. Θέλεις, ναι, να τον κάνεις. Ναι. Σε πολλά χωριά ντόπικα, άμα πας. Ντόπικα. Ναι. Όσοι είναι οι περισσότεροι συγγενείς. Και όσοι δεν συγγενεύουν, κουμπαριεύουν. Ναι. Γιατί εκτιμούνται μεταξύ τους. Εκτιμούνται μεταξύ τους. Πόσο κρατάει αυτή η εκτίμηση, δηλαδή. Το κουμπαριό και να μαλώσουν αύριο μεθαύριο, κουμπάρι είναι, δεν αλλάζει κάτι. Όχι. Του βάφτισε το παιδί. Δεν μπορεί να μείνει σε πνευματικό. Το κουμπαριό κρατάει αν οι κουμπάρες δεν κάνουν παρέα. Άσε ρε, ακούσε, λέει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Το κουμπαριό κρατάει όταν οι κουμπάρες δεν κάνουν παρέα. Ξέρεις πόσες χιλιάδες μας ακούνε τώρα, ξέρεις τι λένε. Ρε το μπούστο Ραπτόπουλο, ωραία τα λέει. Τα λένε, ναι, αυτοί, ναι, που είναι παθών. Όχι δεν τα λένε. Παιδιον, δεν παιδιον, όταν δεν είσαι κουμπάρος, ναι, και βάζεις τις κουμπάρες να κάνουν παρέα, το πήδηξε στο έργο. Στο λέει ο Ραπτόπουλος. Τι εντάξει. Τι εντάξει. Βρε τι εντάξει, μάθε. Κάνει αρχηγέ τη πιάτσα εσύ. Τέλο πάντων, ακούμε προσοχή. Όσον αφορά, είπαμε τον κύριο Κιρτζίκη, έφαγε κράξιμο προχθές. Πήγανε στο τελικό αυτή στο Μιλάνο. Είδανε το Champions League, το τελικό του Champions League. Ή πήγανε. Πήγανε πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Τον τελικό τον είδανε πολύ. Δεν τον, ναι, είδε μόνο η Αθλέτικο, οι φίλοι τη Αθλέτικο και οι φίλοι τη. Με Ρεάλ και ξέρω εγώ, ναι, και 50, ναι, δημοσιότητες. Ναι. Και η UEFA και αυτά. Ναι, πολύ μου. Πήγαν, ναι, και από την Ελλάδα. Ναι. Βέβαια. Ένας από αυτούς ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκερτζίκης. Δεν θα πάει θεσμικός ρόλος. Θεσμικός ρόλος. Θεσμός. Πήγαν λοιπόν και ό,τι και να το γουστάρεις, θεσμός είναι. Θεσμός. Εμείς σεβόμαστε το θεσμό. Παοξής είναι να ξέρει. Εμείς δεν σεβόμαστε τον Γκερτζίκη, το θεσμό το σεβόμαστε. Παοκάρα είναι ο Γκερτζίκης. Με το μυαλό του. Ναι, δεν ξέρω. Ο ξενοφόνο Σιδερίδη, που είναι φίλο του πατέρα μου και φίλο του Γκαγκάτση και μένει στην ίδια, ναι, πολυκατοικία, ναι, με μένα, ναι, μου λέει Παοκάρα ο Κιρτζίκης. Παοκάρα ο Γκαγκάτση, τα πρωταθλήματα Ολυμπιακό. Στο όνομα του Πάουκ βγήκανε πολύ. Στο όνομα του Πάουκ δεν ξέρω ποιοι βγήκανε. Και ο Καραμελίδη Παοκάρα με τη σημαία του Κούδα και τα λοιπά. Στο όνομα του Πάουκ. Για να πάρει τι εννοήσει εκεί τη Συμμαθία, έγινε Παοξή. Ο άλλο για να πάρει τι Ξάνθη έγινε Παοξή κι αυτό. Μέσα στη βρωμιά κιλά. Μαζί με τον Μαρινάκη. Α πει είναι Ηρακλή ή Αριανό, να δούμε τα βγει. Όχι, α πει, να δούμε τα βγει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ όμω. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Λέει. Πάμε παρακάτω. Λέει. Πετάει λοιπόν, πήγαν αυτοί εκεί πέρα, είδανε το τελικό. Φίλαθλοι, ναι, αυτά, ιστορίε, οπαδοί, πολλοί. Στην, ναι, επιστροφή, ναι, κάπου 12-12.30 το μεσημέρι, ναι, ναι, στο αεροδρόμιο εκεί στο Πέργαμο, εθεάθη στην αίθουσα αναμονή ο κύριο Γκυρτζίκη για την επιστροφή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ομάδα με 3-4-5 φιλάθλους. Σε κανένα τέταρτο. Ναι. Το ανοίξουμε μέσα. Μέση. Ναι. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, Γιάννη, μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε μία ώρα. Ναι. Λέγε, τι έγινε, ποιοι φιλάθλους. Μια ομάδα λοιπόν από λίγους φιλάθλους. Τι ομάδα ήταν. 3-4-5, ξέρω εγώ, τη πόλη μας εδώ μια ομάδα. Ναι. Λοιπόν, τον περιτριγύριζε. Ναι.
και συζητούσε μαζί του. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, ναι, γνωστός παράγοντας της ομάδος αυτής, ναι, έκανε δίπλα του τον Σαλίγκαρο. Ξέρεις τι κάνει ο Σαλίγκαρος. Τον Σαλίγκαρο. Α, μπράβο. Ποιος ξέρει τώρα τι κουβέντα είχε. Πάντως τον είχε Βεντούζα από κοντά. Πάντως Παοξίδες δεν ήταν, έτσι. Όχι, δεν ήταν Παοξίδες. Ξανθωμάλης, ποιος... Καλανομάτης. Ας σου πω, ήταν του Άρη. Ποιος ήταν, θα μας πει. Δεν σου λέω τίποτα. Μου το πες έξω, δεν το λέμε. Δεν λέω εγώ τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός λοιπόν ο παράγοντας του Άρη, ο ΑΕΟ που λέμε, ναι, με το σύνθημα, ναι, που έκανε το Σαλίγκαρο. Πού να ξέρω. Και γιατί τον έκανε το Σαλίγκαρο. Προφανώς για να βοηθηθεί η ομάδα να τη βγάλουν στην κατηγορία. Και αυτό τι τον νοιάζει, αφού είναι εξωτερικός πλέον, δεν είναι. Να πει, τους παρακάτω. Έλα ρε Τζόρνταν, όλα. Όχι, σε λάθος άνθρωπο τα είπε, γιατί αυτός τελειώνει τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει κυζυγής. Ναι. Οπότε πάλι σε λάθος άνθρωπο πήγαμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Μην είναι κανένας γραμμένος και παίρνει τα μπέναλτι πάλι ο Μαρινάκης, φοβάμαι. Κάποιος άλλος φαντάζεσαι. Να το δούμε και αυτό. Βέβαια. Ο γραμμένος είναι Αριανός. Μπορεί να κρατήσει περισσότερο χαρακτήρα του Παοξίδες. Να μην είναι τόσο λιγούρης, να πούμε. Όμως, μπορεί να μας βγει και λιγούρης. Κάποιος άλλος οπαδός. Μας ακούει ο γραμμένος, να ξέρεις. Κάποιος άλλος οπαδός που πετούσε, ναι, μαζί με τη Ryan Άρε. Ryan Άρε. Άιρ. Άι. Ryan Άρε. Αυτή εκεί στον Πέργαμο, εκεί στο αεροδρόμιο. Ryan Άρε. Όχι Άρε, ρε. Τι πώς. Ryan Άρε. Ναι, τι έκανε. Εταιρεία αυτή. Ναι, τι. Ερχόταν κι άλλη. Την Ryan Άρε. Α, μπράβο, πώς. Ryan Άρε. Στην Άιρα, δεν ξέρεις, σε πουλάνε κολόνιες, ναι, σε πουλάνε, να πούμε, καλά κάνουν, πώς θα λένε, λότο, λαχεία, την ώρα της πτήσης. Καλά κάνουν. Μια μέρα ταξίδευα κι εγώ με την Άιρα Ενέρ και είχα και την κιθάρα μου μαζί. Και είχα πληρώσει τρεις θέσεις. Εγώ, η γυναίκα μου και η κιθάρα μου. Η κιθάρα της κόρης μου, τέλος πάντων. Και λέει, εισιτήριο, κιθάρα, όριστε, λέω, κυρία μου, λέω, εισιτήριο, κιθάρα. Βάζω την κιθάρα, εγώ, στο. Που την είχα βάλει, στο παράθυρο. Όχι, εγώ κάθισα στο παράθυρο. Και βάζω την κιθάρα δεξιά. Έρχεται μια άχυλη, μια ασχημογυναίκα από την Ryanair, μια αεροσυνοδός. Μια... Πλήρωσε εισιτήριο η κιθάρα. Βέβαια, πλήρωσε εισιτήριο, γιατί έπιανε θέση. Βεβαίως πλήρωσε. Μια ασχημογυναίκα, άχυλη, κακιά. Ξέρεις, οι γυναίκες που είναι άχυλες είναι κακές γυναίκες. Ω, μαμά μου έλεγε κάτι αυτά κτλ. Α, παράτα με μωρή, ξέρω εγώ κτλ. Ξεκινάει το αεροπλάνο. Λέει, πρέπει, λέει, η κιθάρα, λέει, να έρθει, λέει, να πούμε, να πάει, λέει, στο παράθυρο. Λέω ότι, ναι, πιάνει ήλιγκος, λέω, την κιθάρα, λέω, δεν μπορεί να κάτσει στο παράθυρο, λέω. Άκου να δεις, αν, λέει, να πέσει το αεροπλάνο, λέει, πρέπει να είσαι, λέει, εσύ, λέει, να πούμε, από τη μέσα τη μεριά, ναι, γιατί, λέει, να μην πηδήξεις την κιθάρα. Πηδήξω την κιθάρα, μωρή, λέει, πηδήξω την κιθάρα και την ώρα, λέω, ποιος σώζον είναι αυτός ο θήτος. Και με έβαλε την κιθάρα εκεί πέρα. Πάλι μια ασχημογυναίκα, μια άχυλη. Πάλι καλά που δεν σου είπε ότι άμα, κακομότσι, άμα κακούρια. Ναι. Μπορεί να χτυπήσει γιατί ασπάσουν τα τζάμια. Μπορεί να σου πει και αυτό. Τι σε λέει. Και τι είπαν αυτοί οι Ryanair. Όχι, ρε, συμπετούσαν με αυτή την πτήση. Ναι, ρε, παιδί μου, ναι. Και κάποιο φίλαθρο του ΠΑΟΚ εκεί, ναι, δικό μα, να πούμε, τον όρμηξε τον Κυρτζίκη. Κυρτζίκη. Γιατί, ναι, ΠΑΟΞ είναι και ο Κυρτζίκη. Και του γιατί τον όρμηξε. Τον έκραξε, ρε, φίλε. Τον έκραξε, τον καγκάτσι, τον έκραξε. Τα ψωμιά σου θα πάρει δρόμο, αυτά που έκραξε. Τον καγκάτσι, τον έκραξε. Τον καγκάτσι. Γιατί δεν έκραξε τον καγκάτσι, ο ΠΑΟΞ. Γιατί δεν του γράφανε οι Βασιλόπουλοι. Γιατί δεν του γράφανε οι Βασιλόπουλοι. Να μην το πειράζει, γιατί ένα γραφείο τύπο Βασιλόπουλο. Το Euro ποιος το πήρε, ρε φίλε. Ποιο Euro, τι με νοιάζει το Euro. Το πρωτάθλημα ποιος το πήρε. Με, τι με νοιάζει το Euro, ποιος το πήρε. Στο Euro, κάτσε λίγο. Euro, με την εθνική. Τα πρωταθλήματα ποιος πήρε. Με ποιο πρόεδρο απογειώθηκε η Εθνική Ελλάδος. Για πες τον Καγκάτσι, τον λοιπόν, Παοξή. Με ποιον, ναι, πρόεδρο πάτωσε η Εθνική Ελλάδος. Πες μας. Θα το πω εγώ αλλιώς. Ναι, πες το όπως θέλεις. Ναι. Ναι. Τα νούμερα είναι που το. Τι διαιτησία είχε. Αυτό σου λέω εγώ. Ο Κόκαλης. Με τον Καγκάτσι μεγάλο αυτό στην ΕΠΟ. Τι διαιτησία έχει. Για το γύρο μιλάμε τώρα. Μην επειδή, το μεγάλο σχόλιο. Επειδή πήρατε 10 σφυρίγματα με τον Άρη και τον Ηρακλή και τον Πανιόνιο. Εντάξει. Κάνατε αφάντα τον Καγκάτσι, ρε. Που θα πάτε για πρωτάθλημα. Θα συγκρίσει τον Καγκάτσι με τον Κυρτσικη. Καμιά σχέση. Τι διαφορά έχει. Και, με μέρα με την ίδια. Τι διαφορά έχει. Ο ένα ξέρει το αντικείμενο καλά. Και ο άλλο. Όχι, για ένα λεπτό. Ναι. Τι διαφορά έχει. Τι, που ταιριάζουν, που ταιριάζουν. Τα έπαιρνε ο Ολυμπιακό. Άστα αυτό το άστα εμένα ρώτα, ρε. Ρε, εδώ πήρε κύπελο η ΑΕΚ, πήρε κύπελο, ναι, και το άφησε ο άλλος πάνω στην έδρα, ναι, και έφυγε, ναι, τώρα, ρε. Ναι, ναι, γιατί, ναι, μιλάμε, ναι, τώρα. Άλλο σε ρωτάω εγώ, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Φυσικά. Με τι διαιτησία. Με 80-20. 80-20. Ποιος ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ. Ο Καγκάτσης. Γιατί να τα παίρνει ο Ολυμπιακός με τον Καγκάτσι. Σε αυτό το κομμάτι μαζί σου. Σε αυτό το κομμάτι. Και γιατί δεν πήγατε να τον ορμήξετε. Επειδή δεν έγραφε ο Βασιλόπουλος τίποτα. Γιατί δεν τον ορμούσατε τότε. Ναι, για πες μας, τι μια ομάδα εσύ. Ο Καλής είχε και ομάδα. Τι είχε και ομάδα.
Έφερε και Λιβάλτο. Και εσύ είχες ομάδα. Έφερε Καρεμπέ, άκου τώρα σου πω. Και οι σφαγές μπορεί να γινόντουσαν. Και εσύ είχες ομαδάρα. Άκου τώρα. Και εσύ είχες ομαδάρα με τον Πάγεβιτς. Δεν γλιστρούσε ο αντίπαλος στο κέντρο του γηπέδου και έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Δεν έπιανε ο Μανιάτης την μπάλα και έδινε. Ναι, τώρα. Οι ίδιοι φύγανε. Έτσι το λέμε τώρα. Οι Παπαπέτριδες και οι Πικαγκάτσι δεν ήταν οι Παπαπέτριδες. Όχι, οι Πικαγκάτσι. Οι Πικαγκάτσι δεν ήταν. Φυσικά. Φυσικά. Ο Ρούμιξε ο Παοξή τον Κυρτζίκη. Το Πικαγκάτσι δεν τον όρμουσε. Πήγε το γιο του στον Πάο. Τι, ποιο τον όρμηξε. Πότε που σα το φέραν στον Πάο. Με τον παπά τη. Ρέψτε, δεν σα το φέραν στον Πάο και υπάλληλο, τον Κακάτσι. Ο γιο με τον Πάο. Και ήταν ο κύριος ο Βασάρας που ήταν αντίθετος και είχατε 80-20 διαιτησία εναντίον και αναγκαστήκατε και το διώξατε. Εσείς η τίμια η ομάδα και όλη η τίμη στην Ελλάδα, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Αεξίδες, Αργιανή, Παοξίδες, υπάρχει ένας τίμιος ρε. Υπάρχει κάποιος που αγαπάει την μπάλα ρε. Τι να την πει, να την κάνανε όλοι. Αγαπάει κανείς την μπάλα ρε. Όλοι την κάνανε την ατιμία. Άλλος την έκανε 9 στις 10, άλλος την έκανε 8, άλλος την έκανε 1. Μπορούσε ο καθένας την έκανε. Αυτό λέω, ναι. Άμα μπορώ εγώ να κλέψω την εφορία, όλα τα λεφτά θα το κάνω. Όπως με παίρνει. Όπως με παίρνει θα το κάνω. Και τι να κάνω. Αλλά μετά, άμα μπορώ να κάνω εγώ το μικρό το κομμάτι, την κλεψιά, θα πω τον άλλο τον άτιμο, τον βουλευτή, γιατί την έκανε. Ξέρεις γιατί θα το πω. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να την κάνω εγώ την έκανε. Ναι. Και είπε ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Καλά είπε. Και ενοχοποίησε όλο τον κόσμο. Για να βγει γι' αυτός από την απέξω. Γιατί ψέματα είπε ο Πάγκαλος. Φυσικά ψέματα. Γιατί ψέματα είπε. Γιατί, α σου πω κάτι. Εμείς φάγαμε τα ψίχουλα και άλλοι τον αγλέωρα. Κατάλαβε. Ότι μπορούσε να έφαγε ο καθένας. Αυτό σου λέω, δεν ενοχοποιήθηκαν όλοι όμως. Τι λες. Υπάρχουν τα πτέσματα, υπάρχουν τα πλημμυρίσματα. Υπάρχουν και τα κακουργήματα, φίλε. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν μπορεί να έχει 130 κίνητα σήμερα. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Και εσύ δεν μπορεί να δουλεύεις, ρε φίλε, 3 ώρες και να παίρνεις να μου είσαι 45 σύνταξη. Φυσικά. Φυσικά. Δεν μπορεί να ενοχοποιήσει όμως και να λες όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε μαζί. Πώς τα φάγαμε μαζί. Δεν τα φάγαμε μαζί. Όχι, δεν τα φάγαμε μαζί. Μόνοι τους τα φάγανε. Υπήρχε. Όχι μόνοι. Αυτό σου λέω. Πολλοί φάγανε. Δεν τα φάγανε όμως όλοι μαζί. Φυσικά. Ναι. Μπορεί να ενοχοποιήσει όλο τον κόσμο. Όχι, μαζί τα φάγαμε. Όχι, ρε, τι φάγαμε. Ο λαός ο καημένος δεν έκανε τίποτα. Πώς δεν έκανε. Πάει μια μέρα, μια οδοντίατρος εκεί που ήταν ο Πάγκαλος και του λέει. Και μια. Τη λέει, εδώ μωρή, τι λέει ο Πάγκαλος. Ωραίος ο Πάγκαλος. Δεν τον γουστάρω, αλλά σωστός ήταν. Ναι. Δεν τον πάω. Λοιπόν, τι δουλειά κάνει ο οδοντίατρος. Μάλιστα. Φέρε μου, λέει, τις 5 τελευταίες χρονιές, λέει, τη φορολογική σου δήλωση. Φέρε μας να πούμε και την περιουσία σου. Ναι. Ξανά, άμα μίλησε ο οδοντίατρος στο πάνελ. Είδε συγκορόιδο είναι ο οδοντίατρος. Έφαγε αυτή 10 φράγκα και δεν μίλησε. Ο άλλος που έφαγε 1000 φράγκα. Ναι, τι έκανε. Ό,τι μπορεί τρώει ο καθένας. Αυτό σου λέω. Εσύ τρώει τον Άρη και τον Πανιόνιο, ο άλλος μας τρώει όλους. Κλαίμε όταν μας τρώει. Όταν όμως τρώμε τον άλλο, το φουκαρά το μακεδονικό, καλά ήταν, για να πάρουμε την ένωση. Δεν ξέρω. Τι ωραίοι που είστε. Κρίμα είναι πάντως. Κρίμα είναι. Βέβαια, δεν είναι κρίμα. Εμείς δεν κάνουμε ατιμίες. Να λέμε σωστό είναι. Δεν κάνουμε ατιμίες εμείς. Ο Σέζος. Τι ατιμίες. Ο Σέζος. Σφάξαμε τον Πανιόνιο. Τον καημένο. Ναι, τον σφάξαμε. Ο Πανιόνιο ψυχή δεν έχει. Καλονί δεν έχει ψυχή. Ομάδα δεν έχει. Τον Άγιο Ραφαήλ εκπροσωπεί εκεί πέρα. Και. Δεν την έβαγε λάχανο εδώ. Δηλαδή όταν πάει ο Ολυμπιακός και κερδίζει και μέσα τον Άγιο Ραφαήλ δεν τον εκπροσωπεί. Βεβαίω. Τότε γιατί δεν κατάλαβα. Και εσύ το ίδιο κάνει. Α τα δει αυτά ο Άγιο Ραφαήλ. Πάρτε την ΕΠΟ. Πάρτε την ΕΠΟ, είναι ευκαιρία. Αλλά εγώ όμως, εάν δω ότι η ΑΕΚ παίρνει τα σκύπτρα και σου παίρνει το πρωτάθλημα, και εγώ θα κράξω. Θα κράξω. Σε προετοιμάζω. Και εγώ θα κράξω. Μα τι φάνε οι υλικοφοροί. Να σου πω κάτι, Κωστή. Ξέρεις εγώ τι ονειρεύω. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι ονειρεύομαι εγώ. Πάω ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, 30-70 υπέρ του ΠΑΟΚ διαιτησία. Να πάρω πάω το πρωτάθλημα με ομαδάρα και με διαιτητές. Γουστάρω μπορεί να το κάνεις αυτό. Γουστάρω. Αυτό γουστάρω. Γουστάρω και, και να βρίζουν οι Αριανοί και να κλαίνε. Εδώ, οι μικροί της πόλης. Αυτοί οι μικρούλιδες εδώ που πήγαν τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνική. Και να κλαίνε και να φωνάζουν και να κάνετε τα ίδια. Ναι, ρε μαγκιά μας να φωνάζετε. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Με ομαδάρα. Με ομαδάρα. Με προεδράρα. Με φραγκάτο. Με Πούτιν, Μούτιν, Σούτιν, με λαό 50.000. Έτσι θα γίνει. Έτσι μπορεί να το κάνεις. Φυσικά. Όχι να μου την πάρει την ΕΠΟ ο Κουρούμπα Γλάς Τζάμπα στις πλάτες του Ιβάν και να μου πάρει τα πρωταθλήματα όταν ο Μαρινάκης την κάνει κατσίκα να πούμε. Και να μην ωφεληθείς εσύ σαν ΠΑΟΚ με ομαδάρα και με διαιτητές δικού σου. Αυτό μπορεί να το πεις. Αυτό να πεις στον κόσμο. Την κάνει κατσίκα ο Μαρινάκης. Άκου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε 2 πρωταθλήματα απόντος του Ολυμπιακού. Ωραία. Mm-hmm. Απόντος του Ολυμπιακού με επιζαγοράκι δεν μπόρεσε να το πάρει και το πήρε ο πατέρας. Ναι. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να χωθείς τρίτη φορά. Σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα λείψει ο Μαρινάκης, είτε γιατί το πλοίο θα έχει να πούμε άγκυρα βαριά,
είτε γιατί θα πάει στην Νότιχαμ, είτε επειδή να πούμε την πουλήσει στην Κόσκο κτλ. Εκείνη τη μεταβατική περίοδο, ναι, εσύ οφείλει την ιστορία σου στο λαό σου που είναι πολυπληθής, ναι, με τον πρόεδρό σου που είναι τίμιο παιδί. Βεβαίως. Και εργατικός και μάγκας και ωραίος κτλ. Εντάξει, οφείλει λοιπόν τη στραβή του Ολυμπιακού στην αναμπουμπούλα του Ολυμπιακού. Γιατί να τα πάρει όταν, ας πούμε, να σου πω κάτι. Γιατί όταν με Κοσκοτά και με Σαλιαρέλη στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, ναι, να μην πάρει ρε που είστε ένα πρωτάθλημα. Γιατί ένα ρε! Γιατί δεν ήταν στη διοίκηση ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ διοικητικά. Ωραία. Κατάλαβες. Όταν λοιπόν δω, ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τη μεταβατική του περίοδο, μπορεί να την κάνει 1, 2, 3 χρόνια. Ναι. Αρχίσουν οι γάβροι να βρίσουν, να μπαίνουν μέσα, να δένουν τους διαιτητές κτλ. Ναι. Εγώ θέλω εσύ, γουστάρω στην πόλη αυτή, εσύ να πάρεις το πρωτάθλημα. Φυσικά. Με μπαλάρα, έτσι, με διαιτησία και να τους πηδήξεις ποδοσφαιρικά όπως πηδάνε αυτοί όλη την Ελλάδα. Αυτό. Μπορείς να γίνεις εσύ αυτός. Αυτό θέλω. Αυτό θέλει ο κόσμος. Γιατί όχι αυτός, να έρχεται εδώ πανιόνιος να κάνει φιλικά ή να περδίσει το φουκαρά τον Άρη και το φουκαρά τον Ηρακλή. Εντάξει. Ναι. Ή την Ξανθούλα. Καλά και να τους παίρνεις και αυτούς. Εντάξει, τους διαιτητές εκεί και την ομάδα. Να πας σε ένα επίπεδο επάνω. Γιατί. Εάν δεν πας σε ένα επίπεδο επάνω με αυτόν. Ναι. Δηλαδή, ήρθε ο Σαββίδης 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Βιολογικά κάποια στιγμή θα φύγει. Θα κάνει 10 χρόνια. Έχει εκπρόσωπο, ρε. Ποιον έχει, το Μίκη. Καήκαμε. Άσε τώρα. Άσε με τώρα, ρε. Με το Μίκη Μάους. Άσε χαρακτηρισμού. Άσε με το Μίκη τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ. Εκπρόσωπο. Η Λαγκάρ τι είναι, ρε. Μίκη Μάους δεν είναι. Τι Λαγκάρ. Λαγκάρ τι είναι, δηλαδή. Τι Μίκη Μάους. Είναι καμιά γυναικάρα. Έτσι λέει ο Ασλαμάς. Ας τον Ασλαμά. Ο Ασλαμάς είναι μοναδικός. Συλλεκτικό κομμάτι είναι ο Ασλαμάς. Ποιος γουστάρει την Λαγκαρδιά, πες μας. Μας την έκανε πώς λένε, πανούκλα, μας την έκανε αυτό. Κάτσε ρε φίλε. Τι είναι η Λαγκάρδ. Τετραπέρατη όμως την είδες. Ναι. Είδες λοιπόν. Τι θα πει Μίκη Μάου. Πρέπει να είναι κούκλος. Να είναι ο Ρίτς δηλαδή. Του λέω για κούκλος, γιατί εμείς κούκλοι είμαστε. Συμπεριφέρεται σαν μωρό. Έλα ρε, δεν πειράζει. Ρε. Πάντα δεν θα είναι μωρό. Μεγαλώνει τώρα. Μεγαλώνει εμπειρίες. Ναι, ναι. Φυσικά. Να πάρετε. Εμείς για να με. Να δούμε μπάλα, ναι, από σένα, να δούμε μπάλα, ναι, και να δούμε και τους διαιτητές να μπαίνουν στην Τούμπα και να τρέμουν. Και στο Καραϊσκάκι να τρέμουν με σένα. Όχι, ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό θα γίνει. Πώς θα γίνει. Σεβασμός. Μπορεί να το δούμε εν ζωή. Λοιπόν, πάμε πριν να ανοίξουμε γραμμές να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι. Μέχρι κύπελο λέει μπορείτε. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Α, να λέει το γιατρό. Μέχρι κύπελο μπορεί η κούλα. Πρωτάθλημα δεν μπορεί πλέον. Το άδειο Άκα με την Άκη Πελούχο στα playoff δείχνει πολλά. Α, ναι, ναι, κοίταξε, μέχρι κύπελο μπορεί λέει η κούλα. Με έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι, βεβαίως. Το άδειο γήπεδο. Εσύ αν έπαιρνε κύπελο θα έχει 40.000. Έχει πάει στο γήπεδο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καταρχήν για αύριο δύο κουβέντες. Ναι. Αύριο, παιδιά, είναι όλη η χρονιά. Αύριο λοιπόν όλος ο κόσμος πρέπει μην να είναι προσεκτικά. Στον πάω, όχι, δεν κάνω τον τελάλι. Δεν είσαι Άρης Κυρακλής, δεν κάνεις τον τελάλι. Όχι, τώρα άλλο θέλω να πω. Βρε, θα έχεις μια εικοσάρα, βρε. Θα έχω πάνω από 25.000. Θα γεμίσει το γήπεδο αύριο. Θα έχει αύριο κοντά. Θα την έχεις. Σχεδόν θα γεμίσει σου λέω. Πάνω από 25.000 θα είναι αύριο το γήπεδο. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Ήδη εμένα με πήραν πολύ τηλέφωνο από την επαρχία. Πολλοί κόσμος. Λοιπόν, λέω και τον κόσμο εδώ πέρα, λέω και της επαρχίας, να προσέξουν αύριο, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, να μην παρεκτραπούν σε τίποτα, γιατί είναι θέμα χρόνου τον γκολ. Τον Παναθηναϊκό άκου παίζεται, τώρα, είναι πού να παρεκτραπείτε. Για τρίμπαλο ο Παναθηναϊκός, άστρα, δεν υπάρχει φίλος τώρα. Μα παρεκτραπείς με Άρη και με Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει φίλος στον Ολυμπιακό, είναι, ναι, είναι μια ύπουλη ομάδα. Βρε, ναι. Λοιπόν, ναι, το τρίμπαλο είναι γεγονός. Κοτρώνει με Παναθηναϊκό. Το τρίμπαλο, γιατί σαν ομάδα δεν έχει ομάδα, δεν έχει τίποτα. Τον είδαμε τον Πανιόνιο χθες, ήταν για ένα ματσοχάλια κι αυτός. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Το γκολ θα το φάει, είναι θέμα χρόνου. Και μόλις φάει το γκολ, μετά πάει για δύο αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα φάει το τρίμπαλο. Είναι θέμα χρόνου. Μόνο με βοήθεια του κόσμου. Λοιπόν, επίσης είναι όλη η χρονιά αυτό το μάτς. Όλη η χρονιά. Για να πετύχει κάπως λίγο να σώσουμε τη χρονιά, είναι αυτό το μάτς. Όχι, αν βγεις πρώτος. Όχι, δεν είναι πετυχημένο. Τελειώνεις καλά. Δεν είσαι αποτυχών. Όχι, γιατί, δεν είναι καλά. Δεν είσαι αποτυχών. Βάζεις, παίρνεις. Πουνάει το κεφάλι και παίρνει μια σπιρίνη. Αυτό γίνεται. Αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Σπιρίνη, θα πάρει το λοιπόν, κεφάλι. Οπότε λοιπόν, ναι, αύριο όλος ο κόσμος πρέπει να είναι στο γήπεδο, να προσέξει να κάνει. Όσον αφορά τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω η ομάδα είναι κομπλέ. Λείπουν 2-3. Δεν θεωρώ ότι είναι απουσίες αυτές. Ναι. Ποιες είναι απουσίες, δεν νομίζω ότι είναι απουσίες αυτές. Ο Τζαβέλας τελείωσε για φέτος. Εντάξει. Λύσαξες με τον και καλά που έφαγε την κόκκινη εχθές να πούμε και δεν θα τον έχω αύριο. Δεν πονάει το κεφάλι μου με αυτόν αύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω καμιά καλή, κακή κουβέντα τώρα να πούμε πάνω στον παιχνίδι. Δεν θα έχει ταχύτητα στα στόπερ. Λοιπόν, χαμηλά, δεν έχει ταχύτητα ο Τζαβέρα. Ναι. Δεν έχει ταχύτητα. Γιατί αν είχε ταχύτητα ο Τζαβέρα. Θα προλάβαινε το πέναλτι. Μα το Μπέχαρτ. Λοιπόν, όχι, το Μπέχαρτ. Ναι, την κόκκινη θα προλάβαινε. Ναι. Έχει δίκιο. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε στο σημείο και στο συμπέρασμα και λέμε ότι στο ποδόσφαιρο όλα τα λεφτά είναι η ταχύτητα. Αν δεν έχει ταχύτητα, είσαι να παίζει σε μικρό επίπεδο. Λύσαξες με τον λοιπόν, Ταβέλα. Ο Ταβέλας είναι ουστ να πάει από εκεί που ήρθε. Λοιπόν. Λύσαξες. Λοιπόν, δεν τον αν έπαιζε αύριο, ναι, δεν θα μίλαγα σήμερα για τον Τζαβέλα. Ναι. Όπως έκανα πέρσι με τον Καρεσκάκη. Λοιπόν, επειδή δεν παίζει αύριο. Την κότα έκανε. Έκανα την κότα, πάρω το διπλό, ρε φίλε. Το διπλό το έγραψε ιστορία. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή όμως δεν παίζει αύριο, νομίζω ότι είναι επιτυχία για τον Πάκου που δεν παίζει. Έλα. Θα βάλει στα στόπερ λοιπόν τον Μαλεζά και τον Βίτορ που είναι έμπειρη. Γιατί η εμπειρία. Ο Βίτορ πήγε πολύ καλά κάτω. Ήταν ο καλύτερος ο Βίτορ χθες. Κάποιος φίλος μου εκεί στη γειτονιά μου πέρασε στατιστικό, έκανε 41 αποκρούσεις. Ο Βίτορ ήταν ο κορυφαίος του παιχνιδιού. Χαμηλά, ψηλά, ήταν πολύ καλός. Άκου να σου πω. Ναι. Ο Βίτορ εχθές. Το καλύτερο του παιχνίδι. Άντε, έτσι, σωστό. Ο Μαλεζάς θα βοηθήσει να πούμε για κρύωσε τερμπάκι. Έχει, είναι έμπειρος. Κρύωσε τερμπάκι. Περίμενα. Πάμε σε ένα. 10 δευτερόλεπτα και πάμε. Και θα ανοίξουμε γραμμές. Περίμενα. Ο Χατζησαΐας να τον φάει το Μαρεζά. Περίμενα να τον φάει. Λοιπόν, 2-31-0 όλα 90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ρατόπουλος, Τζόρνταν. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε. Μηνύματα διαβάζω, είναι 6 γραμμές. Θα πάμε γρήγορα να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Τζόρνταν, έτσι. Λοιπόν, ο Σέζος είναι από τις μάνδρες Κυλκής και είναι το καλύτερο παιδί. Εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό παιδί. Εμείς είπαμε ότι. Το παιδί πήρε, ξέρω εγώ, ένα δρόμο. Και χαρτιά όταν παίζει, αν μπορεί να κερδίσει με κλεψιές, χαίρεσαι. Τα άλλα είναι, λέει, περιττές χριστομάθειες που λες και εσύ Κωστή. Βασίλης καθηγητής. Έτσι. Περιττές χριστομάθειες. 8-10. Γραπτό που λέει, αρχίζει και γίνεσαι μεγάλος καραγκιόζης και γλύφτης με αυτά που λες για τον Ολυμπιακό. Φέρνεις, λέει, και το άλλο το γελίο δίπλα σου και ξεφτιλίζεις ακόμα περισσότερο. Είναι Ολυμπιακός ο φίλος. Μάλιστα, φίλε. Συγχαίρεσαι με την ομάδα. Να σας γλύφουμε, ρε φίλε. Έτσι, εδώ πέρα. Κάνουμε κριτική τους δικούς μας. Εσάς να σας γλύφουμε. Μόνο τους δικούς μας ακράζουμε. Ναι, μόνο τους δικούς μας. 108. Παιδιά, καλησπέρα. Μόλις έβγαλα τις τσιπούρες μου. Ήπια το ούζο μου και κάθομαι με το σόβρακο στο μπαλκόνι και γυμνώ και σας ακούω. Ευτυχής άνθρωπος. Πρόσεξε τώρα την άλλη εβδομάδα που θα κάνει ζέστη. Τις τσιπούρες θα τις δώσει πιο νωρίς. Ράπι Αρβίλα, είπα για σένα. Είπα για το πώς βάζεις σε τάξη όταν οι καλεσμένοι μιλάνε πάνω από τον παρουσιαστή και έδειξαν το βίντεο που πετάς στα ποτήρια. Και μετά είπε ο Κανάκης ότι άκουσε από το πως είναι ίσως την πιο τεκμηριωμένη και σωστή άποψη που ακούστηκε στην ελληνική τηλεόραση στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Με τον Άρη, τι έγινε σήμερα στο συνέδριο? Τι, ξεκινήσαμε τις λέσχες? Ναι. Τον Κανάκη τον ψάχνω να τον βρω. Να το ρωτήσω κάτι για ένα νομικό θέμα και μου το πέσει η φίρμα να πούμε. Κατάλαβες? Τον αρπάξουμε καμιά μέρα. Ρε Κανάκη. Το τηλέφωνο δεν μας το δίνει. Τι φοβάσαι, γκόμενε, σήμα να σε ρουφήξουμε να πούμε. 112. Τζόρνταν, το μεσημεράκι ξεκινάμε για Τούμπα. Ερχόμαστε για την παοκάρα μας από την πατρίδα σου, τη Δράμα. Στέλιος Λίτσα από Δοξάτο και μια μέρα να έρθετε, λέει, στο Δοξάτο. Είναι ωραίο το Δοξάτο. Πολύ ωραία. Εντάξει, καλό. Φτωχό μέρος. Φτωχό μέρος. Καλός χρόνος είναι. Ο Βάζολος θα πάρει την πρώτη θέση στα playoff, πιστεύει ο φίλος. Δεν νομίζω, φίλε, εγώ δεν το νομίζω. Λοιπόν, αύριο έχουμε Αρετόπουλο εκεί. Ναι. Αυτός είναι Ολυμπιακάκιας, δηλωμένος. Είναι τη Φαρκαδόνα. Θέλει, γι' αυτό λέω εγώ, θέλει προσοχή. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Καλύτερη ομάδα έχουμε. Ένα λέτο έχουνε, ρε. Ένα λέτο έχουμε, ναι. Ένα λέτο έχουνε. Δεν λείπει ο Μπέρκ. Δηλαδή, άμα φας γκολ από αυτούς, ναι, ο Πανιώνιος ίδρωσε να το έτσι, φάει. Έτσι, λοιπόν, πώς βλέπεις την κίνηση Κάλλας να πάρει τον Απόλλων? Νίκος από Καλαμαριά. Αυτό το μήνυμα και πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, λέω. Εάν αλλάξει η κατάσταση στην ΕΠΟ, πρόσεξε με, θα είναι πολύ ωραία η κίνηση του Καλάς και του Καλαϊζίδη στην Καλαμαριά. Πολύ ωραία νοικοκυρεμένη κίνηση. Εάν όμως δεν αλλάξει η ΕΠΟ και παραμείνει αυτός ο Σταυρίδης, να πούμε. Θα ταλαιπωρηθεί πάλι. Θα ταλαιπωρηθεί γιατί. Είναι υπάρχει το δεδικασμένο. Μπράβο. Έτσι. Σωστά, το είπα. Έτσι. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Είμαι ο δικηγόρος της Ryanair. Μάλιστα, κύριε. Ο Δημήτρης από τους Θέλω να κάνω καταγγελία, ναι, στο Τζόρνταν. Για πες. Τι κάνουμε? Ryanair. Λοιπόν, τι λέει η Ραβόπουλη με τον Άρη σήμερα, πώς θέλει τα πράγματα? Δεν ασχολήθηκα. Κάποιοι δικοί σου παρακαλούσαν τον Κυρτζίκη, σου λέω. Καλά, εντάξει, άλλο είναι αυτό. Άκου το, μια χαρά. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είναι να κάνετε μια αύξηση, λέει, με το οικού κεφαλαίου. Ναι. Ωραία. Πώς μπορείτε να κάνετε την αύξηση με το οικού κεφαλαίου πριν περάσει, να πούμε, η εκαθάριση? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να βάλει κάποιος το 1,5 εκατομμύριο, μπορεί να το βάλει, ας πούμε, ο κύριος Καρυπίδης, έτσι.
και την άλλη μέρα χραπ να έρθει με το δημόσιο και να τα πάρει. Δηλαδή ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος και λέω ότι δεν μπορείτε να κάνετε κίνηση πριν περάσει θετικά το όλο θέμα. Πρώτα θα πάρετε διαβεβαιώσεις από το που λέει. Θα πάρετε διαβεβαιώσεις. Φίλε, διαβεβαιώσεις. Όχι, ναι, όχι να μπει ο Κοντονής, ας πούμε, ναι, θα παίξει για αυτά. Ναι. Γραπτές από το κράτος. Κι άμα σε ένα μήνο ο Κοντονής να πούμε φύγει, τι θα κάνεις. Κι άμα φύγει, θα φύγει ο άλλος. Θα πας και ο άλλος θα πει, εγώ δεν ξέρω με τον Κοντονή τι είπατε, δεν με ενδιαφέρει. Έλα, ρε, από το πλήτρο. Μια χαρά είναι. Εγώ τα βλέπω τα πράγματα, ρε φίλε, πάντα από την αρνητική τους πλευρά. Εσύ ναι, βέβαια, με τον Άρη όλο την αρνητική το βλέπεις. Γιατί δηλαδή, τόσα χρόνια που τα βλέπω με την αρνητική, γάμα εθνική δεν πίνει σε δύο χρόνια. Γιατί να τη βλέπω δηλαδή με τη θετική. Εάν τα βλέπα εγώ με την αρνητική και ήσουν πέμπτος, τέταρτος, έπαιρνες κύπελο, έπαιρνες τελικό, έπαιρνες μπαλάρα, να με πεις ρε φίλε, γιατί τα βλέπεις με τον Άρη με την αρνητική τους πλευρά. Τότε να σου πω. Με τον Πάγκο τη θετική τα βλέπεις, αλλά το ίδιο. Δεν νομίζω ότι με τον Πάγκο τα βλέπουμε μόνο από την αρνητική. Έχει και θετικά και αρνητικά. Καταρχήν ο Πάγκο έχει μια σταθερότητα οικονομική, μια σιγουριά. Ξυπνάει ο άλλος το πρωί, πάει, βλέπει την εφημερίδα, ξέρει ότι δεν θα του κάνουν προσφυγή. Βέβαια. Αυτά είναι θετικά. Σε αυτό ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Τα άλλα τώρα τα κράζουμε. Πώς θα γίνει, για. Οικονομικά, τίποτα παραπάνω. Δεν κράζουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν κράζουμε όταν δεν παίζει καλά το σύστημά του. Άμα πάει καλά και παίξει καλά και είναι αυτά, τι θα πούμε, ότι έπαιξε μπάλα ωραία, ότι στήθηκε ωραία. Αύριο πόσο κόσμο θα έχει Τζόρντα το γήπεδο του Τούμπας. Εγώ λέω 20.000 στο. Θα έχει 25 σίγουρα. 20 δεν ξέρω ότι θα βγει πρώτο στα playoff. Ο ΠΑΟΚ θα βγει πρώτος. Α, γιατί Κολοτούμπα, να το πούλε. Γιατί Κολοτούμπα, έπεσε έξω στα. Έπεσε έξω, ρε φίλε. Είπα ο Παναθηναϊκός, είπα ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα είναι πρώτος. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική το play-off είναι μαζί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ, άκου να δεις. Ξεκίνησε με 0 βαθμούς, 2 είχαν οι υπόλοιποι. Και καταφέρνει μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε 5 αγωνιστικές, να βρεθεί πρώτος και κυκλισμένο το θηρόν. Τώρα ήταν την καλύτερη ομάδα από τους τέσσερις ήγες τώρα. Μην τρελαθώ. Εγώ σας είπα πριν από 1,5 μήνα και 2 μήνες ότι την πιο, καλή ομάδα, την πιο καλή ομάδα την έχει ο ΠΑΟΚ από αυτές τις τέσσερις. Να σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός χθες έπαιζε με όλους τους παίκτες του, θα ήταν δύσκολο ματσάκι. Εγώ διαφωνώ για το υλικό. Πιστεύω ότι η μπροστινή γραμμή του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ μπροστά είναι καλός. Είναι πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Πολύ πιο γρήγορος είναι ο ΠΑΟΚ. Με τον Πανιόνιο τον είδες αυτό που λέει. Ποιος? Με τον Πανιόνιο τον είδες τον Παναθηναϊκό. Πώς δεν τον είδα. Τον είδαμε. Βγήκε ψυχή. Κάρεσε το πράγμα. Όχι. Πού να πάει με Στούπα, 4 γκολ θα πάει με Στούπα τώρα ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Τώρα μην τρώω, δεν ξέρω, αλλά θα αντικειμενικά. Θα το δούμε. Λοιπόν, ναι. Αντικειμενικά επίσης θα πω τον φίλο μου τον Τζόρντον ότι τρέμει ήδη η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ μη βγει στο Champions League. Να ξέρεις. Και θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση να σου κάνω, Τζόρντον. Πες το γρήγορα. Ο Ρεμπάτο θα μείνει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Μακάρι να μείνει από μένα. Τι να μείνει, ρε φίλο, η άλλη προσωπικότητα. Τι να μην είναι Τζόρνταν. Αυτό μπορεί να σκοράρει, να σκοράρει και στο ριπλέ να το χάσει. Αύριο. Έφυγε, για χαρά. Θα σου βάλει αύριο για να σου πω. Λοιπόν, πάω και δεν μιλάτε για Αρετόπουλο αύριο. Αν το έκανε ομάδα των Αθηνών, αυτό θα σκούζατε. Η πιο ευνοημένη ομάδα μετά το χοντρό είστε. Λέω 2,79. Και τον Αρετόπουλο λέει. Άσε ρε τώρα τι. Λέει αυτό, εγώ διαβάζω. Η ΑΕΚ σε αγώνα φιέστα με τον ΠΑΟΚ είχε 10.000 κόσμο. Έχει μικρύνει οπαδικά η ΑΕΚ. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι όντως η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Συμφωνείτε. Έτσι. Λέω 3,38. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τζόρνταν και η Κωσή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ρε Κωσή. Έτσι. Περίμενα μία εκπομπή να ξεκινήσει με το αστέρι της Ελλάδος. Με το? Αστέρι. Ποιο είναι το αστέρι? Αυτό που για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Κρίκους. Κρίκους. Να. Δεν το ξέρεις. Ποιο να στέλνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρεις ότι Έλληνας δεύτερη χρονιά παγκόσμιος είναι πρώτος στους κρίκους. Πόσα λεφτά παίρνει αυτός? Πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο? Και πόσα λεφτά παίρνει εσύ Κώστα? Πόσα λεφτά παίρνει? Πόσοι νοματέοι ασχολούνται μαζί του? Άμα το δει στον δρόμο δηλαδή μια κυρία θα του πει δώσ' μου ένα αυτόγραφο? Δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας. Αθλητικό ραδιόφωνο δεν είσαι? Ορίστε. Αθλητικό ραδιόφωνο δεν είσαι? Ναι, αθλητικό ραδιόφωνο είμαι, αλλά μετριέμαι να πούμε ανάλογα την ακροαματικότητα. Άμα ασχοληθώ με τους κρίκους,
Θα φτάσω 13ο. Θα με περάσουν να πούμε οι λοιποί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Και η Κρίκη. Και μετά τι θα γίνει. Κάτσε εσύ, Τζόρνταν, μην πέταγεσαι. Έτσι είναι. Κωστή. Μάλιστα. Ο αθλητισμός αυτός δεν είναι. Όχι. Ποιος είναι. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο είναι. Εμένα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Οι Κρίκοι δεν μ' αρέσουν. Εγώ περίμενα να κάνετε ένα αφιέρωμα. Τι να κάνω αφιέρωμα. Τρελάθηκες, ρε φίλε. Άμα ήταν τότε θα πήγαινα και στη γειτονιά μου που έπαιζε η Λολή Τάβλη προχθές και του έβγαλε 10-0, 6-5, 4-3 διάρρη. Το ξέρεις ότι είναι για δεύτερη χρονιά παγκόσμιος. Λίγο με νοιάζει. Το ξέρεις, ναι, όχι. Δεν με απασχολεί. Εγώ δεν το ξέρω, φίλε. Δεν με απασχολεί, ρε φίλε. Ποιο κόσμο όμως, ρε φίλε. Ποιο κόσμο, ρε φίλε. Άκουσες κανένα να ασχολείται με τους Κρίκους. Τους Κρίκους. Κρίκι δεν είναι αυτό, τι είναι. Ναι, Κρίκι. Ωραία. Ναι, τι. Δηλαδή στην εφημερίδα. Εσύ που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, το θεωρείς πιο δύσκολο από τους Κρίκους. Το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο από τους Κρίκους. Ναι, έχεις κάνει Κρίκους ποτέ. Γιατί να κάνω Κρίκους, αφού δεν πληρώνουν οι Κρίκοι. Εσύ έχεις κάνει Κρίκους. Λοιπόν, έχουμε γίνει περήφανοι. Δεύτερη χρονιά είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Ποιος έγινε περήφανος εκτός από τους γονείς του, ρε παιδί μου. Εγώ έγινα περήφανος. Είσαι συγγενής του. Και ακούω. Είσαι συγγενής. Ρωτάω, είσαι συγγενής του. Όχι, δεν είμαι. Τότε γιατί έγινες περήφανος. Γιατί είμαι. Γουσάρω τον αθλητισμό. Ωραία. Πάρ' τα μάξι. Πάρε μια ελληνική σημαία, λοιπόν, τράβα να μου στο λευκοπύργο, κόρνερε και κύριο γύρω γύρω το φόρεσε. Άμα δεν σε πιάσω, σε πάνω στο τρελάδικο. Σταμάτα λίγο να σε πω. Ναι, πες μου τι. Είναι δεύτερη χρονιά, ναι, που βγαίνει παγκόσμιος. Ωραία. Ωραία. Πόσα λεφτά θα πάρει. Πόσα λεφτά θα πάρει. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, τι να κάνω δηλαδή. Θα με σκοτώσει δηλαδή, δεν το ξέρω. Όχι, ρε φίλε, δεν σκοτώσω. Αλλά... Ρε εδώ ο κόκκινος δεν ήξερε ο Χουανφράν τι θέση παίζει. Τι κάνουμε τώρα. Τι. Δηλαδή, τον είπε στόπερ. Στόπερ τον είπε. Είναι δεξιμπάκι αυτός. Ναι. Εσύ γιατί συγχύζεσαι. Τι να κάνω. Όχι, για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα γελάτε. Ναι, γελάμε ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Γελάτε ρε παιδιά. Δεν βγήκε δεν γελάμε. Για τους Κρίκους. Να γελάτε, να σκάσετε να γελάτε. Και μετά μην αναρωτιέστε. Τι να αναρωτιέστε. Γιατί μας πεζάνε. Γιατί μας. Εντάξει. Γιατί μας, τι μας κάνουνε μας. Μας κρυζάνε. Ρε φίλε, άμα εσύ πίνεις ρετσίνα το βράδυ και ονειρεύεσαι τους Κρίκους, εγώ σου λέω και άλλη μια φορά. Εγώ δεν ονειρεύομαι τους Κρίκους. Τι κάνω. Όχι. Τι. Εντάξει. Είναι πραγματικότητα. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Πρέπει να γίνει αφιέρωμα. Ναι, δεν μου λες. Αφιέρωμα. Κατέβηκε κάνω στον δρόμο να πανηγυρίσει, βρε παιδί μου, αυτό έλεγε. Εντάξει. Ναι. Έπρεπε να γίνει αφιέρωμα. Εγώ λέω ότι αυτό το παιδί, ο ξάδερφός το δεύτερος, δεν ήξερε ότι πήρε το παγκόσμιο. Λοιπόν, δεν είναι ούτε ξαδερφός μου ούτε τίποτα. Όχι, λέω, εγώ, πήγαινα. Εγώ λέω ότι ο Βέμπο. Πήγαινα κι εγώ, εντάξει. Κρίκος πήγαινες. Όχι, δεν πήγαινα Κρίκος. Πού πήγαινες εσύ. Στίβο πήγαινα. Στίβο πήγαινες. Αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος μας έφερε δεύτερη χρονιά το παγκόσμιο χρυσό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο του. Ναι, και εσύ δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω. Πρέπει να απολογηθώ. Συγχαρητήρια, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε. Αποκλειστικό ραδιόφωνο είσαι. Είμαστε. Αντίο. Μπράβο σε. Γεια χαρά. Μπράβο. Μπράβο μας, ρε φίλε. Που δεν ξέρουμε ότι πήραμε στους Κρίκους τον παγκόσμιο. Δεν βλέπεις τώρα η Στάι να πούμε άλλαξε φόρεμα γιατί θα πει στις ειδήσεις ότι πήραμε στους Κρίκους τον παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλώς. Τζόρνταν, γιατί ρε έτσι με τον Τζάβελα δηλαδή. Να, τα έχει βάλει. Φίλε, γιατί, ρε. Φίλε, λίγο πιο δυνατά. Εγώ δεν ξεχνάω, ρε φίλε. Δεν τον χωνεύει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξεχνάς. Αγγελόσκυλο. Όχι. Είναι. Ψιλοαγγελόσκυλο. Ναι. Εγώ είμαι Πάουκ, φίλε. Αυτά τα καρακιουζλίκια μας αρέσουν εσένα να πούμε. Τι καρακιουζλίκια. Να κάνει βουτιά να το σταματήσει τον άλλο να... και να ψάχνεται και να βάζει το χέρι στο στόμα να τον λέει τα πινελίκια του και να φτάνει και να ψάχνει πάντα την κάρτα. Ας τώρα βάζει το χέρι στο στόμα. Ας τα βρε τώρα. Μιλάνε. Δηλαδή δεν μπορεί να βρίζει και να τον κοιτάει διαιτητή και να γελάει και να λες ότι τον βρίζει τώρα εσύ. Έτσι. Επειδή βάζει το χέρι στο στόμα. Δεν θέλει να του πάρει η κάμερα αυτά που λέει. Εντάξει.
Δηλαδή, μην είμαστε προκατελημένοι. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Ο καλύτερος σου παίκτης για φέτος είναι. Έτσι λες εσύ, για μένα δεν είναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Το λέει. Αφού το λέει και το MVP να πω. Ποιο MVP, ποιος το λέει. Ποιος, ποιοι βγάζουν το MVP δηλαδή. Για πες. Ποιος το βγάζει. Ποιοι. Αυτοί που το βγάζουν ποιοι. Όλο το πρωτάθλημα. Άσε τώρα, για μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, αδερφέ. Άσε τώρα. Για πες ραπτοπλή, τι έχει να πεις. Ρε φίλε, όταν ο Παοξής μεταλλάσσεται και βλέπει τον Τζαβέλα με στυλ ας πούμε θαυμασμού, εγώ δεν θα πω ότι έκανε κακή χρονιά, έκανε καλή χρονιά ο Τζαβέλας. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά όταν ο Παοξής βγάζει στοιχεία θαυμασμού για τον Τζαβέλα ή επειδή ο Τζαβέλας λαλάει και τον έχουν οι ρεπόρτερ καλά επειδή πιθανό λαλάει. Λαλάει και γλύφει. Με τον Ήβιτς και ένα ομάδα μας είπε τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα είναι ο Τζαβέλας κριτήριο για το αν θα μείνει ο Ήβιτς στον πάγκο ή όχι. Ναι. Ξέρεις είναι αυτά εδώ. Καραγκιοζλίκια αυτά. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πάντως φέτος έγινε πολύ φλόρος έτσι. Ποιος. Ο Τζαβέλας. Με τον Ήβιτς γίναμε ομάδα είπε. Τον άκουσε τι είπε. Μακάρι να είχαμε τον Ήβιτς και όχι. Μακάρι μαζί σου είμαι, αλλά το γλύψιμο δεν γουστάρω εγώ. Εγώ θα τον παραδεχόμουν τον Τζαβέλα να βγει επί τούτορ και να έλεγε δεν είμαστε ομάδα, ρε. Α, μπράβο. Δεν βγήκε να το πει. Γιατί δεν βγήκε. Ως τώρα, αν είναι αληθινός ή όχι, είναι στημένος, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Αλλά. Εντάξει. Μακάρι, εγώ σου λέω, α σου πω κάτι. Βάλε ρε Ήβιτς αύριο 3 γκολ και γουστάρω να μείνει και στον ΠΑΟΚ. Γιατί του ακούω τώρα, θέλουν πάλι. Αλλά φέτος ότι έχει κάνει δουλειά στην άμυνα, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι. Αλλά πήγε φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ότι άφησε αιχμή ο Αναστασιάδης, ότι τον πούλησαν οι παίκτες μαζί με τον Τζαβέλα και το πρωτάθλημα μαζί με τον Άργησε και ο Αναστασιάδης, άστο. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Και εκείνος άργησε. Εγώ ας πούμε, αν ήμουν παίκτης, άκουμε λίγο. Και έβγαινε ο προπονητής και με έλεγε πουλιτάρι. Και δεν του έκανα μήνυση ή να βγω να απαντήσω, θα θεωρώ. Εγώ θα μίλαγα, ας πούμε. Αν είχα τη φωλιά μου καθαρή. Κατάλαβες. Προς ένα σημείο το κατάπια, αλλά μετά δεν άντεξε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Άλλο να με πει, δεν έχει είμαι καλός. Έχει κάνει πέρσι τρία παραπτώματα και τον έχει πάει στην ΚΑΠΑ 20. Μισό λεπτό. Ναι. Και μόλις τελειώνουν τον Άγγελο Αναστασιάδη, την άλλη μέρα τον ανεβάζουν πάνω στην ομάδα, ρε φίλε. Αυτό, άμα δεν είναι γλύψιμο, τι είναι, ρε φίλε. Για πες μας. Δηλαδή τα παραπτώματα τα διαγράψαμε. Κάτσε, ο κάθε προπονητής έχει τα κολλήματά του, έτσι. Ο άλλος έδιωξε τον παιχταρά, τον περσινό, τον Περέιρα, επειδή δεν φόρεσε καλαμίδες. Μην τρελαθούμε τώρα. Νέφερε 8 παλτά που προστατεύει. Ποιος έδιωξε τον Περέιρα? Ε? Ποιος έδιωξε τον Περέιρα? Ο Τούτορ δεν τον έδιωξε τον Περέιρα. Τον Περέιρα τον διώξανε γιατί όταν φάγαν τον Αναστασιάδη, ο Τζιόλης και ο Περέιρα ήταν απ' έξω. Αυτό. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Αυτό. Ο Τζιόλης προς τιμήν του. Γι' αυτό το γουστάρω εγώ το Τζιόλη. Ο Τζιόλης προς τιμήν του και ο Περέιρα ήταν έξω. Και ο Τζιόλης ήταν έξω και από τον Στέφενς. Διότι κάτι ανάλογο υπήρχε και λέει: παιδιά, εγώ δεν συμμετέχω. Το πω Τζιόλης. Τον οποίο εγώ Τζιόλη ποδοσφαιρικά τον έχω διαλύσει. Αλλά Τζιόλη... από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ο Τζιόλης ήταν. Ωραίος, και σωστός. Και να σου πω και κάτι άλλο που το λέτε τον Τζιόλι αργό και αυτά είναι αργός. Εντάξει, αλλά ξέρεις που κάτι. Πότε έγινε η αλλαγή του χθες, 65, 63, πότε έγινε, 68. Μισό λεπτό, θα σου πω εγώ. 65, 58. 58. Διαλύθηκε ο ΠΑΟΚ μετά μόλις βγήκε ο Τζιόλις. Δες το. Πάμε κόσμο. Έλα. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι. Εσύ μιλάς, φίλε. Ναι. Κώστα, γεια σου. Γεια σου, φίλε. Είμαι φίλος του μπαμπά σου. Κατάλαβα. Ο μπαμπά σου. Ήμουνα στη Διογένος, έμενα, περνούσε, είχε βέσπα. Δεν είχε βέσπα από πάσο. Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, αν είχε βέσπα. Πρέπει να είχε βέσπα. Είχε βέσπα. Και με έλεγε, θα πάνε πάνω στο φύλακα να πέρα να σε βάλει μέσα. Ήμουνα 10-11 χρονών τότε. Τώρα πόσο είσαι. Λοιπόν, τώρα είμαι 65. Ζάχαρη, μια χαρά. Ναι, λοιπόν, έπαθα ένα ατύχημα, μια φορά έπεσα από το δεύτερο. Μια φορά έπεσα από το δεύτερο σχολείο. Μια φορά έπεσα από το τέταρτο και πριν πάλι από το τέταρτο. Το τέταρτο έπεσα όταν ήμουν εργατικός, εδώ έπεσα γιατί έχασα τα κλειδιά. Μπας περιπτώσει. Σημάζεψα τα αίσθημά μου από εδώ, από εκεί. Συγγνώμη, ρε φίλε, για να καταλάβω. Είσαι φίλος του πατέρα μου. Έπεσες 4 φορές από τον τέταρτο όροφο κι εσείς. Ζω. Φαίνεται. αλλά έχω κάνει πολλά καλά σε κόσμο. Ο Τουτυραμόλα, ρε φίλε, να δηλαδή. Ο Σούπερμαν, ο Σούπερμαν. Τι είσαι, Σπάιντερμαν, είσαι. Τον άνθρωπο. Μια χρονιά είχαμε πλημμυρίσει στη Διογένεια, στο υπόγειο μου, στο αμυλόσπιτο. και από εκεί γλίτωσα. Έχει το ρέμα του Διογένεια που αρχίζει. Λοιπόν, μάζεψα τα αίσθημά μου επειδή ήμουν 15 χρόνια σε δικηγόρο και τα καταφέρω. Με λέει
ναι, ναι. Ότι έκανε πολλά στα νοσοκομεία κτλ. Ναι. Τα ένσημά μου είναι 5,5 με 6.000. Τα περισσότερα είναι βαρέ. Λίγα είναι όμω. Υδραυλικός ήμουνα και μετά έκανα. Α, άμα ήσουν υδραυλικός, δραυλικός, δεν κοβαίνεις. Είναι, στο... εντάξει, είναι ναι. Στο όριο, το έχει το όριο. Ναι, όχι, όχι, θέλω να πω ότι ανάλογα τα χρόνια που δούλεψες, τα ένσημα είναι λίγα. Ναι, έτσι, γιατί δούλεψα... ναι, ναι. Αρχίζουν από τα 4,5. Ναι. Εγώ τώρα δηλαδή, εγώ τώρα δηλαδή που έχω 7.000 ένσημα, καλά δεν είμαι. Βεβαίως. Καλά. Δεν έχεις το... Ναι. Ωραία, όταν πάω στο γενοκομείο θα με έχουν διπλή πάπια. Ναι. Ναι. Δεν έχει παλιά οι οικοδρόμοι πήγαν από τα 58-60. Επειδή όμως τότε το ΙΚΑ βοηθούσε και τους οικοδρόμους. Πήγαινε ένας φοιτητής, πήγαινε ένας μαύρος, δούλευε, ο εργολάβος, στήρωνε τα ένσημα. Δεν πήγαινε να τα πάρουν. Και έβλεπες είχες 1000 ένσημα έλλειμμα και σε έβαζε υπεραγνώσω. Τώρα κοιτάνε να σε φάνε από όλες τις μεριές. Καλά, και εργολάβοι τώρα κουφάλες είναι τώρα, εντάξει, εδώ που τα λέμε. Όχι εργολάβοι, το ΙΚΑ. Ναι, ο εργολάβοι έβγαζε ο μηχανικός όλα και τα πλήρωνε στο ΙΚΑ. Και το ΙΚΑ δεν τα κάνω τα ένσημα. Καλά, τώρα άστα τα ένσημα. Πες άλλο για μπάλα, θα μας πεις τίποτα. Ναι. Τώρα, ενώ πήγα τα χαρτιά, επειδή έχω και το ρολικές, μου λέει η κοπέλα φέρει και τα αυτά που έρχεται στα νοσοκομεία μετράνε για ένσημα. Σε 1,5 μήνα θα πάρεις την προσωρινή. 65 χρονών είσαι και έδωσες τα χαρτιά σου για τη σύνταξη. Μέχρι τα 72 μπορεί να τη βγάλεις. Άμα δεν τη βγάλω θα ξαναπέσω από τον έκτο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Ρε τον άνθρωπο ρε. Ρε τον άνθρωπο ρε φίλε. Ρε τον άνθρωπο ρε. Από τον τέταρτο όροφο έπεσε. Δύο φορές. Γκαζόνι. Και μια από το δεύτερο. Μα από το δεύτερο εντάξει μπορεί είναι. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα Κώστα. Έλα μαλάτος εδώ. Τι έγινε μαλάτο. Σφίξαμε στην ΕΠΟ. Σφίξαμε, μας παίρνουν την ΕΠΟ. Ναι ρε, μας παίρνουν την ΕΠΟ. Να σου πω τώρα τι έχει γίνει. Ναι. Καταρχήν ο Ολυμπιακός πήρε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ αν δεν το ξέρει. Ναι, ναι, το πήρε. Το πήραμε ένα μπότο. Το μάθαμε, ναι. Με τη διαιτησία, ναι, εδώ πράγματα και θάματα κάναμε. Ναι. Λοιπόν, πήραμε και στο ποδόσφαιρο με τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ μείον 40. Mm. 40 ήταν η διαφορά. Και τι έγινε το 40. Και 30, εκτός εις δεν δεχόμεθα. Mm. Τρίτον, ήμουνα κάτω στο Μακεδονία Πάλας. Ναι. Και είχαν μαζευτεί 190 ενώσεις εκεί. Mm. Ο ήθεσος Περιστερίου, Άγιος Ιερόθεος. Mm. Και λέγανε σώσε μας Αβίδη από το φασίστα καλά, τον Ολυμπιακό. Καλά. Σώστε μας. Θα μου κλαις το χειμώνα. Μαθαίνω ότι προαλήφεται ο Μέση να έρθει, εφόσον βγει στο Champions League ο ΠΑΟ. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι αχτύπητος. Θα περάσεις εσύ Champions League, θα περάσεις στον όμιλο. Θα έχει και τη διαιτησία, άσε με να τι θα κάνω, μη σαν να χωριέσαι εσύ. Εγώ εμένα κάτσε εσύ. Εκεί που είσαι. Εσύ με ενδιαφέρεις. Και, και εσύ εκεί θα είμαι. Κάτσε κάτω και θα δεις. Εκεί θα λοιπόν. Κάτσεις και εσύ κάτω. Άκου, ναι. Σε πονάει, αλλά τι να εμένα, σου κάνω. Εμένα, εσένα σε πονάει, αλλά δεν το βλέπω εγώ. Τι να σου κάνω, πώς έφαγε στην Τούμπα ρε φέτος 2-0 αέρα. Αέρασε. Στο Καραϊσκάκι σε χάιδεψα λίγο. Και, λοιπόν, και το κύπελο αέρας, πέρασες αέρας. Στο κύπελο σε κέρδισα. Πάλι μπροστάρεις για την κάθαρση, εγώ, να ξέρεις. Ανετά και το πέναλτι το Μαϊμού καλά έκανε και δεν το έδωσε γιατί το έχουμε δει από την. Αυτά τα κρατάω εγώ να ξέρω. Εγώ είμαι σαν την Καμίλα, τα κρατάω αυτά. Ναι, κρατάτε τι να κρατάτε, ρε. Ομαδούλα είσαστε και θα μείνετε γιατί φέτος το παραμύθι τα αρχίσατε από το Μάιο. Με 0-2, με 0-2, αν έχανε 2-0 από την Άρσεναλ, περνάγε και έχασε 3-0, ρε. Δεν πειράζει, είσαι από την Άρσεναλ. Είσαι οφθαλμα. Εγώ την απέκλεισα. Κέρδισε, άκου, κέρδισε τον Πλατανιά εδώ μέσα, όχι με το πέναλτι το Μαϊμού, ακόμα με την μπανάνα είναι στο δέντρο. Mm-hmm. Απέκλεισε την Καλονή με το χέρι εκεί του Μακ, το αριστερό, θαύματα κάνει εσύ, αυτό το χέρι. Τον Απόλλωνα πώς τον απέκλεισες, για πες μας. Ποιον Απόλλωνα. Το εκεί, το γείτονά σου εκεί, τη Ριζούπολη. Μια χαρά τον απέκλεισε. Μια χαρά, ε. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι ναι, που την έχει στη τσέπη ο Πάο και σαν τον Καγκάτσι ένανε. Και εγώ θα προτείνω να γίνει πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Αβίδης. Εγώ ξέρω έστελνε ομάδα γραμμή έχεις. Για να μην κατέβουνε, για να μην κατέβουνε. Ρε ομάδα έχεις, καλή... με παίξες από τα Γιάννενα πού θα πας. Εγώ πήρα έναν σφαίρα φέτος. Ποιόλα. Το Φιγκέιρας. Τι είναι αυτός. Τον έχω δει, άσο τι είναι αυτός, άμα ξέρεις μπάλα ξέρεις. Ρε εδώ είχατε έναν και σας τον κλέψανε, δεν πήρες χαμπάρι. Και τώρα και το Μενέ, ένα Γάλλο τρομερό και από τη Μίλαν. Μενές. Λοιπόν, εσύ τι θα φέρεις τώρα το, εκτός από το, πώς το λένε, το Μέση, ποιον άλλον έχεις. Θα δούμε, θα δούμε. Ο Ρονάλντο δεν έρχεται. Θα δούμε. Δεν μπορείς σε τέτοια ομάδα
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, Ιορδάνη, πώς λένε τη μαμά σου? Τη δικιά μου. Το μικρό όνομα. Τη δικιά μου. Ναι. Ναι, συγχωρέθηκε η μητέρα μου. Α, τέλος πάντων, Θεός χωρέθηκε εμένα το ίδιο. Mm. Αλλά άμα πήγαινες και της έλεγες αυτά που λες στο ράδιο, θα σε κυνήγαγε με τη μαγκούρα. Ενώ εσύ καλά που βγαίνεις να πούμε και ακούεις και διασκεδάζει ο κόσμος αυτά που λες. Του αρέσει τον κόσμο. Καληνύχτα. Θα μου κλαις το χειμώνα όμως. Έλα φίλε. Ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα ρε φίλε. Βαραβάς. Γεια σου Βαραβά, τι κάνεις? Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Τερμπίση. Ρε εσύ Κωνσταντίνε. Ναι Βαραβά μου. Τι έβλεπα προηγουμένως ρε. Τι. Τι μου τράχει αυτός ο κόκκινος ρε. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει. Ρε εσύ Κώστα, εγώ δεν τον περίμενα έτσι ρε. Πώς τον περίμενες δηλαδή? Καλά το τα λες εσύ και το κάνεις κάτι ουγγαλού και κάτι ξέρω εγώ πω. Ζόρταν τι έγινε? Καλά φίλε μου. Εδώ είναι Ζόρταν. Αύριο παγκάρα σ' αγαπώ και παντού σ' ακολουθώ. Έτσι είναι. Εγώ θα πάρω μία από τον Κώστα να μου πει την αλήθεια για αύριο τι μπορεί να γίνει. Για πες. Εσύ πες μου Κώστα εσύ, εγώ θέλω τη δικιά σου την Αθήνα. Κοίταξε, χωρίς τον Μπέρκ αυτοί οι 50% χάνουν την επίθεση. Έτσι. Άσε να λέει για τον Τζαβέλα αυτός. Χαμηλά, έχεις ένα θέμα με τον Κάτσε και τον Τζαβέλα. Χαμηλά. Πεσμένος ο Βηγιαφάνες, ο μόνος που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά είναι ο Λέτο. Ή κανένα στημένο, κανένα Μολέτο να έρθει από πίσω, κανένα Κουτρουμπής. Δεν φοβάμαι τον Παναθηναϊκό επιθετικά. Δεν τον φοβάμαι. Όσο για το Μακ. Για τώρα μιλάς, για αυτή τη, για αύριο δηλαδή. Για αύριο μιλάω εγώ, για αύριο μιλάω εγώ. Για αύριο. Ναι, ναι. Κάτσε να περάσει το αύριο και συζητάμε μετά για το μεθαύριο. Δεν πιστεύω, δηλαδή μέσα μου, δεν πιστεύω ότι μπορεί να δω ένα έργο με τον ΠΑΟΚ απ' έξω από την πρώτη θέση. Εκεί που το πήγε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Είσαι άρρωστο με την μπάλα, Κώστα, ε. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Τώρα ο άλλος με τους κρίκους που βγήκε και παραπονέθηκε, καλά έκανε και παραπονέθηκε, αλλά εγώ κοιτάω λίγο το ψωμάκι. Έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά. Δεν έπρεπε να κάνουμε καμιά αλλά αναφορά. Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό το ξέρω. Τώρα, κοιτά, πρόσεξε. Αυτό τώρα που είπε το. Που παλικάρι. Τώρα το χρυσό που πήρε, κακά τα ψέματα. Έπρεπε να γίνει αναφορά, κάπου, βέβαια. Ναι, κάπου κοιτά, από μόνο του έρχεται να το πει. Μα εγώ δεν το ήξερα, θα το έλεγα άλλο. Κωνσταντίνο, το φίδιο τον ήξερε στο Λευτέρι. Πού έπαιζε. Στον ΠΑΟΚ που έπεσε σατσικά και μετά ήταν ο Λευτέρης ρε, ο Φώτης ρε και ο Καμπουρόπουλος. Εγώ το μεγαλύτερο ταλέντο που δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Εσένα μιλάω. Ναι, άκουμε. Όπως ήταν το ανάχωμα. Ναι. Από την πάνω πλευρά ήταν ένα γηπεδάκι ξερό, θυμάσαι που ήταν μια λάνα. Αμέ. Εκεί έπαιζε κάνα προπονήσεις, δηλαδή ο Καμπουρόπουλος, ο Φώτης. Το ξέρετε, έπαιζε στον πάγο του, κοιτάξει, καλή μπάλα σε λέω. Το Φώτη. Τον Καμπουρόπουλο το Φώτη, ρε, το λένε Φίσιο τον φωνάζουμε. Δάσκαλο το λέμε. Ναι. Όλο μια φόρμα περνά από εκεί πέρα που το ανάχωμα κάνει υπερπάτημα και ξέρω εγώ. Δεν πάω τώρα εγώ στο ανάχωμα. Δύο φορές με κλέψαν τα μάξι μου, πήρα κάτι μπουφάν το κασετόφωνο με το κατσαβίδι. Πρώτον αυτόν και δεύτερον θέλω να τρέχω. Εσύ ναι. Συγγνώμη. Θες να περπατήσεις και παίρνεις τα αμάξι ρε Κώστα. Το πάω μέχρι απάνω εκεί στην. Έλα ρε Κώστα από εκεί το 100 μέτρα παίρνεις τα αμάξι για να πας τι για το ξαναπάς κάτω. Το άλλο που δεν πάω είναι ότι θέλω να τρέχω σε ευθεία. Να μην πάω δηλαδή και φάω γόνατα και τέτοια. Θέλω να είναι ευθεία. Δηλαδή. Άρα εγώ τα αμάξι κοίτα. Εγώ με 58 χρονών πάω, 59. Mm. Τα αμάξι έχει εδώ και 10 χρόνια, 15 το παράτησα. Ούτε τα θέλω. Με το πόδι. Το παράτησες φίλε, αλλά εγώ, εμένα είναι η δουλειά μου, τα μάξι πάω, έρχομαι, έχω θέματα. Ναι, αλλά όταν με λες τώρα από το σπίτι σου, από τον Άγιο Θεράποντα για να πας στο ανάχωμα παίρνεις το αμάξι, τι να σου πω ρε. Πάω και μετράω ρε φίλε, πόσο θα, έχω χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή, ας πούμε σήμερα πήγα, έκανα 5 χιλιόμετρα στην παραλία, πήρα, αλλά μου μέτρησα, Μέγαρο, 200 μέτρα μετά το Μακεδονία Παλάς και πίσω είναι 5 χιλιόμετρα, πήγα το μέτρησα. Άμα φύγω από το σπίτι. Άμα το πάω με το ποδάρι να πούμε. Ύστερα εγώ δεν ξέρω από κινητά που μετράνε αποστάσεις και τι. Είμαι βλάχος να πούμε. Κατάλαβες. Σαν και εσένα είμαι. Βλάχος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Βέβαια. Γεια σας, παιδιά. Έτσι. Καλώς. Τζορντάν. Έλα.
από ασπρόμαυρες θηκές. Καλώς το να. Να σου κάνω μια ερώτηση, Τζόρνταν. Για πες. Θα γίνουν μεταγραφές φέτος στον ΠΑΟΚ? Βεβαίως. Καλή ερώτηση. Η μόνη μεταγραφή που θα μπορέσει εμένα να με ευχαριστήσει και φαντάζομαι και πάρα πολύ κόσμο τον ΠΑΟΚ θα είναι η αποπομπή αυτού του Τζαβέλα. Η αποπομπή. Αποπομπή, ναι, μπράβο. Ναι. Δεν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει στον ΠΑΟΚ φέτος. Εντάξει, στον καινούριο ΠΑΟΚ. Να ησυχάσει το σωματείο. Έχει συμβόλαιο αυτός ακόμα ένα χρόνο, δεν έχει κόστα. Να φύγει, όχι μόνο, να φύγει, να σταματήσει μόνο. Yeah. Δεν να παίξει, δεν πρέπει να παίξει. Δηλαδή να ηρεμήσει το σωματείο, τα γραφεία, τα αποδυτήρια και ο ΠΑΟΚ γενικά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο πρέπει να είμαστε όλοι στην Τούμπα. Με 0 βαθμούς ξεκινήσαμε, κάναμε μεγάλο άθλο. Άντε, μπράβο. Και κλεισμένον το θυρών τα παιχνίδια. Ναι, μπράβο. Καλώς. Αύριο είναι 2-0 το μάτς και καθαρίζουμε. Μπράβο στον μεγάλο Ίβιτς που άρχισε να τον κατακρίνουν πολύ. Βγαίνουν να ακούω κάτι πράγματα, γελάω να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, άκουγα τις εκπομπές σήμερα, Κώστα, και λέγανε για τους προπονητές να μείνει, να φύγει, να κάνει. Άλλο Ζιντάν, άλλο Ίβιτς. Γιατί ρε είναι άλλο Ζιντάν, άλλο Ίβιτς? Προπονητικά μιλάμε τώρα, όχι ποδοσφαιρικά, το γνωρίζουμε. Άλλη ποιότητα ο Ζιντάν. Προπονητικά. Έτσι δεν ξεκινήσαν και οι δύο? Το ίδιο πράγμα. Άλλο Γουαρδιόλα, άλλο Ίβιτς. Γιατί ρε άλλο Γουαρδιόλα? Που πού ξεκίνησε ο Γουαρδιόλα? Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχει τα συν του ο K20. Έχει και τα μείον. Κοίταξε, κοίταξε. Εγώ βλέπω. Ακούω ένα λεπτό. Εγώ βλέπω ότι ο Ίβιτς έχει ταλέντο. Ναι. Πρώτον. Οι Σέρβοι είναι ευφυείς άνθρωποι. Εγώ βλάκα Σέρβο, χαζό Σέρβο δεν έχω δει. Δηλαδή, Σέρβο μπούφο δεν έχω δει. Ποτέ. Όσους Σέρβους έχω γνωρίσει, πρώτον ήταν πανέξυπνοι, δεύτερον ήταν αθληταράδες, τρίτον ήταν πάρα πολύ δυνατά κορμιά. Δεν έχω δει Σέρβο ψεύτικο, έτσι. Δηλαδή να πεις ότι αν το δώσω δύο μπουνιές θα το ρίξω, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, Σέρβο, και δεν έχω δει Σέρβο βλάκα. Πρόσεξε τώρα. Ο Σέρβος έχει ταλέντο. Απλά ο Σαββίδης θα πρέπει να επιμείνει, θα πρέπει να τον επιμορφώσει, αν τον κρατήσει. Εντάξει, να φύρω, θα πρέπει να τον στείλει στο εξωτερικό. Εντάξει. Εντάξει, θα πρέπει να τον δώσει οθήσεις. Μπαίνει στα βαθιά απευθείας. Ναι, και θα πρέπει να τον στηρίξει. Ναι. Τι σημαίνει να τον στηρίξει? Κάνει δύο ισοπαλίες του χρόνου εδώ με τον Παναγιώτη. Δύο ήττες κάνει, δεν κατάλαβα. Μην τον τρως. Αφού θες να επιμείνει σε αυτόν. Έτσι. Εντάξει, τέλος. Τέλος, δεν έχω από κάτι άλλο. Πάμε να πω κάτι άλλο τώρα. Κωστή, πόσο χρονό είσαι? Πόσο χρονών είσαι? 48. Γιατί γελάς? Μην ανεβαίνεις καλοσχέρα. Μην πέσεις από τον άλλον 4 φορές από τον 4ο. είμαστε γερά κόκαλα εμείς οι μεγάλοι. Εντάξει. Δεν είναι γερά κόκαλα. Είναι πως έχεις γαλουχίσει το κορμί σου, να, τα πνευμόνια σου και τα λοιπά. Τώρα, και πόσο έχεις γυμναστεί βέβαια και πόσο έχεις δουλέψει. Πόσο έχεις γυμναστεί, τι DNA έχεις. Έτσι. Έχω εγώ κάτι φίλους οι οποίοι είναι αλκοόλες. Πίνουν τα ντερά τους, πάει στη δουλειά, ξαναπίνουν, ξανακάνουν. Εγώ λέω δεν αντέχω ρε πως αυτό το μακριά, πράγμα. Δηλαδή, ναι, δηλαδή το ζηλεύω. Λέω μπράβο, πίνει τόσο πολύ και πάει στη δουλειά, γυρίζει, κοιμάται, ξανασηκώνεται μετά από 4 ώρες, ξαναπάει στη δουλειά, ξαναπίνει μάνα, ξανά κτλ. Είναι μεγάλες αντοχές. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν έχω αντοχές. Βάλε με να τρέξω 10 χιλιόμετρα σιγά σιγά τσούκου τσούκου, τα βγάλω εγώ σε 1 ώρα και 10 λεπτά. 1 ώρα και 7 λεπτά. 1 ώρα και 12 λεπτά. 10 χιλιόμετρα. 1 ώρα παρά 1 λεπτό παλιά. Καταλαβες. Ναι. Βάλε με να πιω 2 μπύρες και να πάω στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ. Μπορώ να σου πω γιατί προσωπικό. Ναι. Κοντεύω στα 70. Το αλκοόλ που έχω πιει σε όλη μου τη ζωή, ναι, μετριέται σε 2-3 λίτρα. Τίποτα. Τίποτε. Δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν γουστάρω να πιω. Είσαι γαλακτοκομικός τύπος? Όχι ρε. Τρως ριζόγαλα τέτοια πράγματα? Όχι, καθόλου. Ναι. Είναι αποχή από το κρέας. Δεν τρως κρέας πολύ. Ποτέ. Δηλαδή ποτέ. Τα τελευταία 15 χρόνια έχω να πάω κρέας. Τρώω μόνο κοτόπουλο. Ναι. Α, τρως λίγο κοτόπουλο. Ναι. Κοτόπουλο, ναι. Ναι. Και φρούτα, σαλάτες και ιστορία. Γαλοπούλα δεν τρως δηλαδή λίγο? Ναι, ρε φιλαράκι, ναι. Ναι. Γαλοπούλα, δηλαδή ναι. Το κόκκινο κρέας δεν τρως? Κόκκινο κρέας. Μπιφτέκια, γύρους και τέτοια. Μάλιστα. Ωραίος. Καλή κουβή, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αύριο σκίζουμε. Τελειώσαμε. Yeah. Εγώ νομίζω ότι άμα ανοιχτεί, άμα έχει και το ΜΑΚ, θα πίστευα ότι θα έκανε στην κόντρα γκολ. 3 γκολ είναι το παιχνίδι. Ρεπέλκα, χθες ήμουν στα Γιάννητσα. Ρεπέλκα, αύριο πιστεύω θα παίξει. Κάνε ένα παιχνίδι, Ρεπέλκα. Κάνε ένα παιχνίδι, Ρεπέλκα. Ένα ρε. Πού γάμο το.
Κάνε ένα παιχνίδι, ρε Πέλκα. Πρέπει να τον βάλει, Βέβαια, πρέπει να τον βάλει. Δεν παίζει ο Μακ. Ο άλλο από την Κατερίνη τραυματία Τλάση. Ο Μιστακίδης Τλάση. Ο Μπερμπάτοφ είναι ερείπιο. Μπες, ρε Πέλκα, δείξε. Να μείνει η τελευταία εικόνα ότι έβαλε ένα-δύο γκολ, έκανε φάση κτλ. Πρέπει να πάρει ευχή να πάρει. Ναι. Άστον τον Μπερμπάτοφ. Άστον, ρε. Περιμένω εγώ από τον Μπερμπάτοφ. Τον Πέλκα περιμένω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς τον. Ιορδάνη μου, καλή σου μέρα. Είμαι ο Χρήστος από το Ναμφιάλη. Καλώς ο Χρήστος. Τι Ναμφιάλη. Τι να κάνω, ρε παιδιά, να μην μπορώ να κοιμηθώ αν δεν σας ακούσω κάθε βράδυ, δεν μπορώ. Τι να κάνουμε. Πιάσαν οι ζέστες κάτω, ρε. Πολύ ζεστικό. Έχει ζεστικό στα κάτω. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή, ρε φίλε, αυτό το καλοκαίρι. Ταλαιπωρία είναι. Δεν μπορεί, δεν λες τίποτα. Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου. Ό,τι γουστάρεις πες. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό λίγο. Λοιπόν, τίποτα, ήθελα να πω λίγο για τον μπάσκετ σήμερα, αν και δεν παρακολουθώ πολύ μπάσκετ. Το είδα. Ήμουνα, ναι, ήμουνα στο κάτι του Παναθηναϊκούς και τους είπα, Κώστα, το εξής και η Ιορδάνη, αν είδατε, δεν ξέρω. Δεν ότι ο Παναθηναϊκός ευθύνεται στο ότι, ρε Σικώστα, είχαν το Σπανούλι με 4 φάουλ μια ώρα και δεν κάνανε κάτι να πάρει το 5ο φάουλ να τον πετάξουν έξω. Ήτανε μια ώρα με 4 φάουλ. Τους λέω, αυτό το έχετε. Μου λέει, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ρε, μια ώρα ήταν με 4 φάουλ. Κάνω ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δικό σας, δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Με 4 φάουλ όλη την ώρα ο Σπανούλης δεν μπορούσε να του κάνει ένα 5ο φάουλ να πάει να φύγει. 4 φάουλ ήταν φορτωμένος. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Πρώτη παράταση, δεύτερη παράταση με 4 φάουλ και την έβγαλε με 4 φάουλ. Μάλιστα. Παρακάτω. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο, Κώστα, και όταν ήθελα να σε ρωτήσω. Λες, Κώστα, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Για το Μανολά, λέει, έπαθε υπερκόπωση. Λέει, δηλαδή, κέρδισε τον Ολυμπιακό και έπαθε υπερκόπωση. Τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν μπορεί να τον έχει διώξει ο άλλος. Όχι. Πιθανόν να έπαθε κάποιο μπαλονάκι. Άκουδο. Πιθανόν να έπαθε κάποιο μπαλονάκι και δεν θέλει να το πει. Μάλιστα. Άρα ζημιά έχει πάθει μεγάλη. Δεν ξέρω. Τι παίζει, ζημιά είναι το παλωνάκι. Παλωνάκι, κάνε μισή έλεγχο. Απλώς ότι, εντάξει, μπορούσαν να το πούνε, αλλά και οι δημοσιογράφοι λέγει για υπερκόπωση. Κοιτάξτε τώρα, αν ο ίδιος. Παιδί μου τώρα υπερκόπωση και να μην πει. Αν ο ίδιος δεν θέλει να το πει, είναι προσωπικό του δεδομένο. Εντάξει, σίγουρα. Κάποιοι μοιράζονται το πρόβλημα της ασθένειας με τους φίλους τους. Άλλοι κλείνονται. Παιδί μου, υπάρχουν εξωστρεφείς στην αρρώστια και εσωστρεφείς. Ο συγχωρεμένος ο προπονητής ο Λάκης ο Πετρόπουλος που πέθανε 64 χρονών. Όταν πέθανε εκεί στην Αμερική, ναι. Ρωτήσανε, είχε κανένα πρόβλημα καρδιάς, όχι λέει, ποτέ. Οι φίλοι του, συμπαίκτες του, κανένας δεν ήξερε δεν τίποτα. Λέγε, δεν και όταν τον κάνανε, τον ανοίξανε, είδαν μια τομή από το λαρύγγι μέχρι κάτω. Είχε κάνει bypass εκείνη τα χρόνια στην Αγγλία, στα 50 του, στα 52 του. Δηλαδή, 12 χρόνια αυτός για να δουλέψει και να κάνει τον προπονητή, δεν είπε πουθενά τίποτα. Τίποτα. Και μείναν οι φίλοι του, οι συμπαίκτες του, τον Παναθηναϊκό, οι παλέμαχοι. Λέει, δεν το ξέραμε, λέει, ότι ο Λάκης είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Δεν το λέει. Αλλά πρόσεξε να δεις. Εφόσον θέλει να διατηρήσει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κρυφό, πρέπει να το σεβαστούμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία προσωπικά. Είναι προσωπικά. Σωστά. Εντάξει, μπορεί άλλος να μην θέλει όπως να το πει. Όπως θυμάμαι, Κώστα, ναι. Ο Κρητικόπουλος που πέθανε μέσα στο. Κοίταξε τώρα, ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος. Από δηλαδή, το κεφάλι ήταν με τους βετεράνους και πέθανε την ώρα του παιχνιδιού. Άκουσε. Ο Κρητικόπουλος είχε ζάχαρο. Ναι. Και από καρδιακή προσβολή έφυγε. Φίλε, κάτσε να δεις τώρα. Ήταν 57 χρονών. Ναι. Παίζει με τους Παλεμάχους. Ήλιος 40 βαθμοί. Κάνει ένα σπριντ. Ναι. Χάνεται η μπάλα. Ξανακάνει ένα σπριντ. Πίσω. Δύο. Στα 57 με ζάχαρο. Στο τρίτο σπριντ έπεσε ξερός. Ναι, θέλω να πω, Κώστα, ότι το γνώριζε και αυτό στην ασθενειά του. Ρεσί, άκουνα δεις, άκουνα δεις. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Εμένα μου έλεγε ο Χριστίδης ο Νίκος ένα μάτς Παλεμάχων που παίζανε αυτοί οι 60ριδες και οι άλλοι 35-40ριδες. Ναι, ναι. Μπήκαμε, λέει, στην διαδικασία ανταγωνισμού. Ναι, ναι. Θέλεις ή δεν θέλεις. Δεν το κάνεις. Δηλαδή, παίζω εγώ 5x5. Είμαι αγύμναστος. Ναι. Και έρχεται ένας, πέσω δεξί μπακ. Και έρχεται, ας πούμε, ένας ο οποίος είναι εξ αριστερά και είναι γυμνασμένος. Ναι. Με περνάει μία. Λες, αμάν, γιατί να με περάσει. Μπαίνει το αίσθημα του ανταγωνισμού. Μία, δύο, τρεις είναι θέματα τα οποία, ας πούμε, υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Ναι. Υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Πρέπει να έχεις μεγάλη πειθαρχία για να ξέρεις το σώμα σου μέχρι που φτάνει. Ναι, ναι, σωστά. Ιορδάνη. Έλα. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Μίλησα χτες, σας πήρα για μια στιγμή χτες στη Μαρμίδα και μιλήσαμε. Mm-hmm. Και μιλήσαμε λίγο με τον Γιώργο.
Και διαφωνώ ότι, ας πούμε, διαφωνήσαμε στο ότι ο Γιώργος είπε ότι την ομάδα του Παναθηναϊκού την κρατάει ο Ζέκα και τα λοιπά. Και εγώ είπα για το Λέτο. Ο Λέτο είναι η ποιότητα του Παναθηναϊκού. Έτσι πιστεύω δηλαδή ότι αυτός ο παίκτης, δηλαδή στο αυριανό παιχνίδι, αν ήμουν ένας, ας πούμε, παοκτζής και με ρώταγες έτσι, το μόνο που θα φοβόμουν είναι αυτόν, κανέναν άλλον. Έτσι δεν είναι, Ιορδάνη. Έτσι, έτσι. Μόνο το Λέτο, κανένας άλλος. Δηλαδή δεν, για τους άλλους δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο θα αυτός, παίξει αν, αύριο δηλαδή, center for ο Λέτο. Από αυτά τα γυριστά που γυρίζει και το κάνει μέσα, κανένα. Center for θα παίξει ο Λέτο. Μπράβο. Ναι, center for θα το βάλει. Και κάτι άλλο για τον Τζαβέλα ήθελα να πω, Ιορδάνη. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ξέρω, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Θεωρώ όμως ότι ο Τζαβέλας έπραξε πολύ σωστά προχθές που τον κράτησε. Άσχετα αν πήρε αποβολή. Εάν δεν έπαιρνε αποβολή και μπαίνανε γκολ, θα βγαίνανε οι παοκτζίδες ή κάποιος και θα λέγανε καλά, ρε, δεν μπορούσε να τον τραβήξει, να τον σπρώξει, ξέρω, τον άφησε και έκανε γκολ. Τα λέμε. Αν ήταν. Πρόσεξε. Είναι κατά συνθήκη η φάση. Αν ήταν ο Τσιμπούρ ή ο Αραβίδης και τον έκανε τέτοιο φάουλ, θα ήταν δικαιολογημένος. Στον Μπέρχαντ, με την μπάλα ακοντρολάριστη, θα μπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά. Okay. Είναι το στυλ παιχνιδιού του. Τελειώσαμε. Το ψάχνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εντάξει. Έλα, φίλε. Έλα, με ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα, τι κάνεις. Παππού εσύ είσαι. Ναι. Γλυκό αγόρι, πού είσαι. Εδώ μια χαρά περιμένω, οπότε αξιμένω να πάμε στην Τούμπα. Το γλυκό αγόρι. 92 το γλυκό αγόρι. Μπράβο, μπράβο, γερός. Έτσι, γερός να είσαι. Προχθές ο κόσμος να σκοτωθώ όμως. Πού δηλαδή, τι έπαθες. Πήγα κόψα ένα δέντρο, λέω άντε να ανεβώ και ακόμα λίγο πιο ψηλά. Πάσα ένα κλαδί, έπεσα κάτω, πεσοδρόμιο, πλάκησε εκεί πέρα. Ρε παππού, άμα είναι να καβαλάς δέντρα. Καβάλα καμιά πιτσιρίκα, τουλάχιστον να πας ευχαριστημένος. Το δέντρο, τι το καβαλάς. Πήρασε ο δρόμος, κόσμος από εκεί για τα πεσοδρόμια, χτύπησα. Πήγα εκεί στο νοσοκομείο, με λέει τι έχεις να δω, χτύπησα από δέντρο, λέει έψα. Πέρασε ο γιατρός, εξετάσεις έκανε, λέει δεν, εντάξει, λέει μου πλάτη, λέει βγήκε μόνο. Ναι. Λέει να σε δώσω, λέει, μου λέει τι χάπια παίρνεις. Λέω τι χάπια. Τίποτα δεν παίρνω, λέω εγώ. Ναι. Λέει σοβαρά, λες. Γιατί λέω μετά, λέει, για να σε δώσω κανένα παυσίπονο να σε περνάει ο πόνος, άμα πονάς να τα παίρνεις. Λέω, εγώ δεν παίρνω τίποτα χάπια, τι χάπια λέω. Με βγάζεις άρρωστο, λέω. Μου λέει, τι δεν έχεις πει, δεν έχεις ζάχαρο, τίποτα λέω έχω. Μου λέει, κάτσε λέει, να σε μετρήσω, λέει, τι πεις, να μετράεις, λέει, εσύ, λέει. Με μετράει 12. 7 καρδιά, 12. 7 η μικρή, 7 η καρδιά, 12 η μεγάλη. 12 πίση και 7 η καρδιά. Προστάτης. Τίποτα. Όλα τα. Ούτε ζάχαρο ούτε τίποτα δεν έχω. Και μου λέει προλάβω λέει, και εγώ νόμιζα λέει, ότι θα έχεις λέει γιατί σε ρωτάω λέει, για χάπια για να σου δώσω το πασίπονο. Άμα έπαιρες κάτι χάπια να μην στάνω. Φύγε ρε γιατρέ παλιοσαβούρα πες τον κοίταξε τα κόλληστε. Δεν είπα δεν έχω τίποτα. Και από όλα έκανε το σταυρό του λέει τέτοια ηλικία λέει και δεν έχεις λέει τίποτα λέει. Και με βγάζει άρρωστο. Άμα λέω, άμα τρελάζεις, λέω. Για παιδό ρε πες τον Καραγκιόζη. Δεν μου λες, ναι, δεν μου λες, αύριο ποια θύρα θα πας. Α, τώρα επειδή είσαι ο τελευταίος αγώνας, λέω, έκοψα εισιτήριο και πάω 4. Στη θύρα 4 θα πάει. Ρε το σκύλο. Ρε το σκύλο το μαύρο. Ρε το σκύλο. Λέω, τελευταίο παιχνίδι, λέω, άντε λέω. Να πάω. Λοιπόν, αύριο μετά το μάτς θα έχουμε εδώ ανοιχτές γραμμές, θα μας πεις τις απόψεις. Έτσι, γλυκό αγώνα. Έγινε. Άντε, γλυκοί άνθρωποι. Και είπαμε. Για να ζήσεις πολλά χρόνια, ποτέ δεν θα σηκώνεις από το τραπέζι χορτάτος. Ωραίο κόλπο. Έτσι. Αυτό είναι. Να το έχεις υπόψη. Θα το έχω υπόψη μου. Να σε γερός. Να σε γερός. Γεια σου μπαμπού, καλή βράδυ. Εμείς 4 φορές ξεκουμπώνουμε το παντελόνι μετά το φαΐ. Καλημέρα, ναι. Έλα ραπ. Αυτό που είναι σοφά πράγματα, ξέρεις. Έλα ραπ. Καλώς τώρα. Τι γίνεται. Καλά φίλε εσύ. Γεια σου Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Ναι, Τζόρνταν, σε σένα θέλω να πω. Να πει ότι γουστάρει, φίλε. Ε, Τζόρνταν, ποιο είδη για το ΠΑΟΚ του χρόνου. Ο ΠΑΟΚ θέλει έναν προπονηταρά, ρε. Ε, καλά, δεν θα πούμε όχι, μη φέρνει τον προπονηταρά, αλλά φέρνει τον Ίβιτς. Θέλει έναν προπονηταρά. Α, σου πω κάτι, βάλε 3 γκολ αύριο εδώ τώρα. Βάλε 3 γκολ εδώ πέρα. Δύσκολα, δύσκολα. Γιατί... Αλλά θα σε πω, είχε το Τούντορ που ήταν νύχτα μεγάλο. Έκανε συνεχώ λάθη. Ήταν νύχτα μεγάλο. Έτσι. Δίκιο. Ο Ίβιτς απλά κάνει τα βασικά, δηλαδή ούτε 3-5-2, ούτε να αλλάζει τους παίχτες, ούτε κοίταξε να τώρα εχθές ας πούμε, για να μην τον κάνουμε και τώρα αυτό, εχθές νομίζω εγώ αν έκανε ένα λάθος, είναι που δεν τους άλλαξε τις πλευρές του Μακ με τον Ροντρίγκες. Έτσι, γιατί ναι, έχεις δίκιο.
Κατάλαβε. Άλλαξε του λίγο να του δούμε και την άλλη μεριά. Ναι. Απλά ο Ίβιτς, αφού Σαββίδη τον πιστεύει, στείλ τον στην Καλαμαριά που έχει σχέσει δύο χρονάκια να ψηθεί και φέρ τον σε δύο χρόνια. Ραπ, τι λες εσύ. Αφού ήταν ανύπαρκτη η αυτή. Εντάξει, θεωρητικά καλά τα λες, αλλά στην πράξη να δούμε τι θα γίνει. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου, φίλε, να σου πω. Ποιο. Για του χρόνου, δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν πα με Ίβιτς. Άμα δεν φέρει όνομα μεγάλο βαρύ από την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, μόνο σε τέτοια περίπτωση εγώ θέλω να τον αλλάξω. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα, άμα μου φέρεις κανένα πάλι αμφιβόλου αξίας και ξέρω εγώ γιατί δούλεψε κάπου στην Πέτης, ας πούμε, παράδειγμα, τυχαίο το όνομα, ναι, ή στην Εσπανιόλ, κράτα τον Ίβιτς καλύτερα. Κάντε τον και ένα συμβόλαιο καλό το παιδί. Τουλάχιστον ξέρει το DNA της ομάδος μας. Ναι, ξέρει τα παιδιά. Άκου τώρα. Τα πλεονεκτήματά του πια είναι του προπονητή αυτού της ΚΑΠΑ 20 δηλαδή. Καταρχήν είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Γνωρίζει τις συνθήκες της ομάδος. Ξέρει τον κάθε παίκτη που παίζει, τι κάνει και τα αυτά. Λοιπόν. Τα μειονεκτήματά του είναι ότι είναι άπειρος. Ναι. Είναι άπειρος. Δεν έχει παραστάσεις, ας πούμε. Κάτι πάει. Άλλο που είδα εγώ στον Ίβιτς και θέλω να το δω βέβαια για τη νέα σεζόν είναι ότι οι αλλαγές που κάνει δεν έχουν φαντασία. Ναι. Δηλαδή, βγάζει στόπερ, βάζει στόπερ. Βάζει στόπερ, βγάζει στόπερ. Βάζει φορ, βγάζει φορ. Ναι, εκεί έχει, έχει το φόβο ότι. Εγώ για δεν μένα το ξέρω δηλαδή πούμε, αν μπερδευτεί σε ένα μάτς δύσκολο, αν θα τη βγάλει την άκρη, αν κάνει για μένα εχθές, ας πούμε. Για μένα εχθές θα μπορούσε να βγάλει τον Κλάους κάποια στιγμή εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, να βάλει τον Μπερμπάτοφ, να κρατήσει όχι λίγο μπάλα. Ρε τώρα, τη γνώμη μου λέω εγώ τώρα. Πρόσεξε. Μην με παίρνει αμέσως. Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Λέω ρε παιδί μου, γιατί ξέρει ο Μπερμπάτοφ είναι ποιοτικός παίκτης. Τι να κάνουμε τώρα. Ξέρει όμως ο Ίβιτς ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Μπάλα, κρατάει. Περπατάει. Τι δεν μπορεί να περπατήσει τώρα ρε παιδιά. Τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίξει τώρα. Το κάνουμε deep για deep τώρα. Μπίτι για Τζόρντα, να σε πω κάτι. Σε αυτό το πρωτάθλημα ο Μπερμπάτοφ έπρεπε να έχει βάλει 20 γκολ. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει και για να βάλει 20 γκολ πρέπει να βάλει να πάρει και 20 φορές την μπάλα. 20 φορές την μπάλα δεν την πήρε σε όλο το πρωτάθλημα. Ο Κλάους πώς τα βάζει. Δεν είναι έτσι. Ο Κλάους πώς τα βάζει, ρε Τζόρντα. Και rebound παίρνει και χώνεται στον πρώτο δοκάρι και κίνηση κάνει και πάσες δίνει. Θα μου πεις είναι άμπαλος αλλά κάνει. Ο Κλάους καταρχήν. Ο Κλάους το έπαιξε τρεις φορές πιο πολλές έχει συμμετοχή από τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Ραπτόπουλε, ακούς. Μάλιστα. Θέλω να πω αυτό και να κλείσω. Λοιπόν, επειδή σε ακούω πολύ στοιχηματικά και σε γουστάρω για μεταχύσου με αυτά σου, θέλω να μου πεις αύριο τι να παίξω τον ΠΑΟΚ. 0-1 γκολ. Έγινε. Καληνύχτα ραπ, καληνύχτα Τζόρντα. Καληνύχτα αγόρι μου. Εγώ πάλι το βλέπω over αυτό. Over. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαλάτος, 55 χρόνων, μυαλό 7 χρόνου. Παπάς Μάνταλος Αρετόπουλος, πάθας. Η ιστορία σου ξεφτύλα, του λέει, για οπαδικά βέβαια. Παίξει αύριο διακοπή, λέει, γιατί ο Γάβρος θέλει το Βάζελο πρώτο. Μάλιστα. Καλά, αυτή στον αγώνα είναι γι' αυτό, ενωμένη, λέω, λέει. Γι' αυτό λέω εγώ τώρα θέλει προσοχή ο κόσμος. Πάμε στους 4 τελευταίους για σήμερα. Πάμε. Για να πάμε την καλημέρα μας, τον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να το. Καλώς ήρθατε, καλώς σου Γιάννη. Κάντε, καλά είσαι. Κουρασμένος είσαι. Ναι. Α, όχι, εντάξει. Τόμα είσαι. Τόμα είσαι. Μια χαρά με έχει πλακώσει λίγο ζέστητο στο μαγαζί, κλειστά τα πάντα. Έβρεξε καταραχτώδη βροχή και βράζει τώρα. Και... Μάλιστα. Να τα καλά του καλοκαιριού. Βράζει. Σε κόβει αυτό το πράγμα. Είναι μέχρι να το συνηθίσουνε. Να ανοίξουμε τα κλιματιστικά, θα πάθουμε ρινίτιδες, θα οικονομήσει ο Μπανιώτης, να πούμε. Ναι. Να είναι καλά. Λοιπόν, ευτυχώς άκουσα σήμερα το Μαλάτο γιατί είχα πάρει τηλέφωνο στον Ερυθρό Σταυρό, τον αναζητούσα τον κύριο. Είχε να βγει αρκετό καιρό. Τι να βγει. Βγήκε τελευταία, επειδή στον παρακολουθώ, βγήκε τελευταία όταν πήρε στο Πόλο το πρωτάθλημα και σήμερα βγήκε γιατί πήραν το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Λέω δεν θα έβγαινε. Τώρα πότε θα ξαναβγεί. Τώρα εντάξει, τώρα έχουμε και καλοκαίρι, διακοπές. Τώρα θα χαθεί γιατί όπως τον είπε θα χαθεί. Θα χάσουν την ΕΠΟ, θα εξαφανιστούν τώρα αυτοί. Δεν πιστεύω να τις ακούσια. Βλέπεις σιγά σιγά ήδη αραιώνουν. Θα αρχίσουν τις αναζητήσεις. Αυτοί θα τη χάσουν την ΕΠΟ, λες. Ποιος θα την πάρει. Καλά, είναι δύσκολα, Μπούχουμ. Είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολα. Μπούχουμ, θα τη χάσουν αυτή την ΕΠΟ. Ποιος θα την πάρει. Τα φιλαράκια. Μαζί. Ναι, γιατί όχι τι. Συνεταιρικά. Γιατί όχι, ρε φίλε. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δείξει, Κωστή. Θα δείξει. Θα δείξει. Εμείς. Εγώ προσωπικά δεν κοιτάζω την. Εντάξει, κοιτάζω την ΕΠΟ. Άρα εμείς κοιτάμε να φύγει η ΕΠΟ από κάτω. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει μετά. Αυτό είναι άρα το. Λες, άρα λέτε και ο κόμμα λέει, άρα μετά βλέπουμε. Βέβαια. Μετά βλέπουμε. Το κυριότερο είναι να φύγει, βέβαια. Κατανοητό. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι τώρα, αύριο χαλαρά, κάτι 2-0-3-0 που ακούω, παιδιά, χαλαρώστε. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σέβαση. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, έτσι.
Χαλαρά, υπομονή. Βγάζουμε αύριο φωνή στο γήπεδο όσοι θα πάνε. Πιστεύω και εγώ εκεί 20-25 χιλιάδες να έχει. Το γολάκι πιστεύω να έρθει. Εμείς θέλουμε να προηγηθούμε. Από εκεί και πέρα το μόνο πρόβλημα για εμάς είναι μην... Κοιτάξε. Είμαστε πίσω στο σκορ. Άκου τώρα. Ναι. Άμα μείνεις πίσω στο σκορ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι, αλλά κοίτα τι γίνεται. Πρόσεξε να δει. Τι βρώμα είναι μετά που λεμάς να ισοφαρίζεις. Αλλά αν βάλεις τον γκολ, μετά υποχρεωτικά θα αυτοί θέλουν δύο γκολ. Ναι, μετά μπορεί να ξεφύγει το σκορ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλει υπομονή το μάτς, θέλει. Μην πέσουμε τώρα σε αυτό. Αυτοί τώρα μπορούν να πάλι να μας τι κάνουν. Σπάσουν τα νεύρα τώρα. Ξέρω εγώ. Αυτές οι φιλίες μου του Αλαφούζου, εγώ έχω κακές αναμνήσεις. Αυτοί τώρα θα έρθουν τσαμπουκαλεμένα. Το καλό είναι ότι λείπει ο Κάτσε και ο Τζαβέλας. Στο κομμάτι του, άμα γίνει κανένα τσαμπουκα, θα λείπουν αυτοί οι δύο. Που είναι καυγατζίδες, είναι μπελαλίδες, είναι να πούμε κτλ. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν ο Πάοκ δείξει σοβαρό ότι πέταξε μέχρι τώρα στα playoff. Εγώ προσωπικά δεν το φάμε το μάτς. Άμα δείξει, δηλαδή είναι ο Πάοκ αυτός που βλέπουμε τώρα. Τι να δείξει, καλύτερη ομάδα είναι, τι να δείξει. Το δείξει. Αυτό το είπαμε, αυτό το είπαμε, δεν το συζητάμε. Με μέτρια εμφάνιση εχθές πήρε τον πόντο να πούμε. Μόλις βγήκε ο Τσιόλης εχθές, φοβήθηκε η ομάδα. Δεν βλέπετε ότι ο Τσιόλης να πούμε κρατάει την ομάδα. Τι άλλο λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, και τώρα να παίζει ένα 48 ώρες είναι πλέον δύσκολα. Δηλαδή πώ θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Ευτυχώς τελειώνουμε. Τώρα για θέμα προπονητού, παιδιά, λοιπόν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνει ο Ήβιτς, αλλά λέω, εάν. Όχι να μείνει, ρε, αύριο παίζουμε μπάλα. Ρε. Μπορεί να ακούει τώρα, λοιπόν, να μείνει ο άνθρωπος. Γιατί να μείνει. Λοιπόν, εγώ λέω, εάν. Εάν μου φέρεις ένα προπονητάρα, ένα Μάρκεβιτς παράδειγμα, έναν Μπόλονι παράδειγμα, ένα προπονητή που να έχει κάνει σε μεγάλες ομάδες, να έχει κάνει προσδισμό, Εάν μου φέρεις έναν προπονητή, στυλ Τούντορ, που να κάνει αγροτικά και τέτοια, μια χαρά είμαι με τον Ήβιτς. Βέβαια, αυτό λέω εγώ. Είμαστε μια χαρά. Δηλαδή. Δεν θέλω Ήβιτς, μόνο με ονοματάρα. Ονοματάρα, να έχει βλέψεις. Φέρνεις ένα κάνει. Όνομα. Αλλά... μεγάλο, το κρατάς και αυτόν εκεί κάτω, καλά έτσι. Έτσι. Σαν αύριο, ρε, πριν 35 χρόνια, τα κακάρωσε ο Λόραντρε μέσα στην Τούμπα. Ναι. Τα κακάρωσε ο Λόραντρε μέσα στην Τούμπα. Μέσα στο γήπεδο ήμουνα. Τότε οι προπονητές του ΠΑΟΚ, να πούμε, δεν ξέρω τι γινότανε. Αλλά ο ΠΑΟΚ έπαιρνε προπονηταράδες. Το ζούσε. Προπονηταράδες, γερμαναράδες, ξένους. Ναι. Πέρασαν 35 χρόνια. 31 Μαΐου, τέτοια ήταν. 31 Μαΐου. Ναι. Σαν λοιπόν, σήμερα. Παιδιά, τα κακάρωσε. Ξέρεις πότε έπεσε κάτω. Όταν ήταν. Βάρεσε το πέναλτι. Μετά κάνει μια ευκαιρία ο Κούδας έξω από το δοκάρι. Στο πέναλτι το είχε πει το πείμα του Ελίτη. Όχι, δεν το είχε πει. Στο νοσοκομείο πέθανε. Το πέναλτι ήταν στο 30 λεπτό του Κούδα, ήταν η φάση που πέθανε. Στο 11ο λεπτό. Δεν πέθανε. Στο νοσοκομείο πέθανε. Πέθανε, ρε μπαμπού. Δεν πέθανε. Ρε πέθανε εκεί την ώρα, πέθανε. Λοιπόν, ήταν, πέθανε, η φάση ήταν που, του Κούδα που ήταν έξω στα έξω. Στην κεφαλιά έξω από την εστία. Ναι. Πλαϊνό, εκεί πετάχτηκε και έμενε ξερός. Πέθανε εκεί. Τελείωσε εκεί. Δεν, στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο πέθανε. Άκουμε να του σου λέω. Λοιπόν, παιδές. Τα λέμε, να είστε καλά. Σαργάνη, την Σαργάνη τερματοφύλακα. Ναι. Κορυφαία εμφάνιση ο Σαργκάνης και την ημέρα. Εντάξει, δεν ήταν. Κορυφαία. Καληνύχτα, παιδιά. Για χαρά. Καληνύχτα, Γιάννη, καληνύχτα. Έπιασε τον πέναλτι του Κωστίκου, είχε βγει μέχρι τη μικρή περιοχή σήμερα. Τρεις φορές έπιασε την μπάλα μέχρι τότε. Ναι. Το πέναλτι. Ναι. Έκανε τρεις φοβερές αποκρούσεις. Καλώς τώρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ήθελα λίγο το Τζόρνταν εκτός αέρα. Να πάρω μετά την εκπομπή να μην είναι. Αν είναι εύκολο, μόλις τελειώσουμε. Μόλις. Μετά την εκπομπή ξανά ο Γιάννης θα στο δώσει. Έγινε αγόρι μου. Έγινε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Από Χαλκιδική. Αμαρτωλή. Τι κάνετε. Καλά, φίλε μου, εσύ. Τι θα κάνει αύριο που άκου, πώς θα βλέπετε. 0 ως ένα γκολ, 0-0, 1-0. Είναι πώς θα εξελιχθεί τώρα. Εγώ μπορεί λέω 1-4, σκορ. Εσύ λες 1-4, Πάνε παίξτε το αύριο. Χωρίς τον Μπέρκ. Βάλε 100 φράγκα αύριο και παίξτε το. Με τον Μπουμάλ μετά τον τραυματισμό δεφορμέ. Ναι. Τι είσαι. Ηρακλάρα. Βάλε 500 ευρώ άμα το. Δεν μου λες. Θα βάλω. Καλά, δεν πρόβλημα. Καλά ξηγείτε. Δεν μου λες. Θα πας εκεί στην πορεία των Ηρακλειδέων την Πέμπτη. Βεβαίως. Για ποιο λόγο θα πάτε πορεία. Πού θα απευθυνθείτε. Ξέρετε εγώ. Και θα πας ρεφελέ σε μια πορεία και δεν ξέρεις πού απευθύνεσαι. Α, τι έρε. Γιατί οι άλλοι που θα πάνε να ξέρουνε. Ανάτο. Άκου τι είπε. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. 300 μέτρα από το σύνδεσμο της θύρας 10 είναι ο Παπαθανασάκης. Εσύ το να βγεις στον δρόμο και να είναι ο Παπαθανασάκης δίπλα σου.
Για ποιο λόγο να βγεις. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για εξήγησε, μπορείς. Μα δεν έχω εξήγηση αυτό το πράγμα. Δεν έχεις εξήγηση αυτό το πράγμα. Θα πας όμως στην πορεία. Θα πάω. Μάλιστα. Και τι θα φωνάζεις. Θα φωνάζω Ήρα Ολέ. Ναι, εντάξει ρε φίλε, θα φωνάζεις Ήρα Ολέ, αλλά ποιο θα βρίζεις. Και θα βρίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρει. Δεν μπορώ να πω στον αέρα, απαγορεύεται. Όχι τι θα βρίζεις, ποιον θα βρίζεις. Απαγορεύεται, δεν μπορώ να πω στον αέρα. Βρε, απαγορεύεται στον αέρα να βρίσεις. Εγώ σου λέω ποιον θα βρίσεις. Ξέρω το εγώ. Ούτε αυτό το ξέρεις. Θα λέω την κατάρα της Γριάς. Σε ποιον. Ξέρω για τους παοξένες, για τους Ολυμπιακούς. Ναι. Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι εσύ. Τι. Η δουλειά σου λέω ποια είναι, με τι ασχολείσαι. Α, σερβιτόρος είμαι. Πού, σε εστιατόριο ή σε μπαρ. Σε εστιατόριο. Εντάξει. Τα πας καλά τις παραγγελίες, πηγαίνεις σωστά. Ναι. Εντάξει. Πες μας αύριο την Πέμπτη, μάλλον το βράδυ. Πιστεύω δεν με λες, να... είσαι ένα τερματοφύλακα στα πλάγια. Μουδανιά, ναι. Γλύκος. Δεν ξέρω. Εσύ από εκεί είσαι. Από την Τρίγλια. Το Σγουρί. Ναι. Ο Σγουρίς, δεν μου λες, ο Σγουρίς είναι δήμαρχος ακόμα εκεί. Όχι. Α, έπεσε το Πασόκ, δεν είναι κι αυτός δήμαρχος. Τι κάνει ο Σγουρίς, με τι ασχολείται. Με λογιστικά και τέτοια. Με λογιστικά ασχολείται. Ναι. Το προπονητή δεν τον κάνει εκεί. Έχει λογιστικό γραφείο. Λογιστικό έχει. Ναι. Θα του δώσει χαιρετίσματα. Okay. Τον είχα εγώ προπονητή το Σγουρί. Να σου πω κάτι εκτός αέρας. Εκτός αέρας θα μου πεις μετά. Εκτός αέρα να σου πω κάτι. Μετά θα με πεις. Πάμε στο τελευταίο. Λοιπόν, καλά συνεννοήθηκα, έτσι. Βέβαια. Καλημέρα. Έχεις ειδικότητα. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ηρακλειδές από την Τρίγλια. Πού βρέθηκε ο Ηρακλειδέας στην Τρίγλια. Έχει. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Τι κάνετε. Εντύπωση. Κύριε Ιορδάνη. Εδώ είναι ο Ιορδάνης, εδώ είναι. Κύριε Χιλιτίδη. Εδώ είναι ο Γιάννης. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Ναι. Καλώς τον. Τι έγινε. Καλά. Καλά. Ό,τι γίνει θα το δούμε. Το Τζορντάν. Ναι. Λοιπόν, Τζορντάν. Έλα. Επειδή αύριο θα κριθεί η ρετσίνα μας. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο ή μετά ή αύριο να σας αφήσω το τηλέφωνο μου να επικοινωνήσουμε. Mm. Να βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά. Από σένα το πιστεύω ότι θα το κάνεις. Από τον άλλο να, τον προηγούμενο, δεν θα δε βγει. Α, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Πριν. Στον Ηρακλειδέ έμεινα εγώ που δεν ήξερε τι θα πάω να κάνω. Αυτός εδώ, είπε αύριο 1-4 είπε. Εντάξει, αυτός είναι. Είπε την επιθυμία του αυτός. Και αυτός παίζει στοίχημα με την επιθυμία του, δεν παίζει. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ναι, έτσι είναι. Κάποιοι παίζουν αντίθετα με την επιθυμία. Με την επιθυμία μου να κερδίσουμε στο μπάσκετ και χάσαμε. Είδες λοιπόν. Εντάξει. Είναι αυτό που άλλος το κάνει με το συναίσθημα, δηλαδή άλλος το κάνει με το. Αυτό που λέμε τώρα αυτές τις μέρες, παιδί μου, με τον Πλάτωνα. Βάσει λογικής να τα κάνεις όλα. Μην το πιάνεις, μην το πιάνεις. Όχι βάσει αισθήματος, ρε παιδί μου. Βάσει αγάπης, ας πούμε. Ο Πλάτων το είπε. Ή συμφέρον. Ήταν δηλαδή κοινικός ο Πλάτων. Είπε ρε παιδί μου ότι το πρόβλημα και το πρέπει να το λύνουμε. Ο Πλάτων. Ναι. Βάσει λογικής. Mm. Όχι βάσει συμφέροντος, όπως μας συμφέρει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Γιατί λογικά το έθεσε ο Πλάτων. Ναι, τον Ηρακλειδέα, ας πούμε, τον συμφέρει αύριο το 1-4. Θέλει να λύσει το πρόβλημα με το 1-4. Θα πάει να βάλει τα λεφτά και στο τέλος θα δουλεύει, θα κάνει και υπερορίες εκεί. Γιατί το συμφέρει, θα βγάλει κάτι εκτός από αυτό που. Θα βγάλει γούστα, γιατί με την ομάδα του δεν μπορεί να βγάλει γούστα. Θα βγάλει γούστα με τη χασούρα τη δικιά μου, κατάλαβες. Εντάξει. Σωστός είναι. Δε. Τι να κάνει. Θα ανέβεται καθόλου από ελπίδος. Ελπίδος στη δικιά μας πάνω εκεί στο αυτό. Ναι. Άσε ρε, τι έπαθα σήμερα. Πήρα τα κλειδιά του. Εγώ θα πάω εκεί τώρα, δώσω τα κλειδιά. Πήρε τα κλειδιά, αλλά δεν ξέρει ποιανού κλειδιά πήρε. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι απ' έξω τώρα, μην πήγε στο σπίτι. Βρήκα μια δεκαπενταριά κλειδιά. Ρε, ήμουν εκεί στο hardball, καθόμουν εκεί στο ίντερνετ, έβλεπα και το μπάσκετ. Σηκώνομαι, φεύγω, παίρνω τα κλειδιά μου, παίρνω και το λεωφορείο. Στο Ραπτόπουλε θα κατέβαινα. Άρε, Ραπτόπουλε, πάνω στα μετέωρα είμαι εγώ, θα κατέβαινα. Ένα κάθε Δευτέρα πηγαίνουμε εκεί, τα λέμε. Πηγαίνετε. Εντάξει, άμα είναι θα κατέβω. Έτσι. Εντάξει, άντε. Καλή συνέχεια. Θα κλείσε να πάει τα κλειδιά στον άνθρωπο γιατί δεν μας πλακώσει. Και καλό κουράγιο αύριο, μη στεναχωριέσαι. Τι κουράγιο, τι. Αύριο για την ομάδα του, καλό κουράγιο. Τι κουράγιο έχει. Να έχει κουράγιο, ρε παιδί. Θα έχει κουράγιο, τι. Να έχει κουράγιο. Φαλακρέ λέει σήμερα λίγη η θητεία της ΕΕΑ και αν δεν οριστεί αντιπρόεδρος από Κοντονή, τελειώνει η ΕΕΑ και η Μαρούπα θα μιλάει μαζί σου για την εκαθάριση του Άρη. Μακάρι να γίνει έτσι.
Τι λες εσύ θα γίνει? Εγώ βλέπω... Δεν ασχολούμαστε ακόμα. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Πάλι δύσκολα. Δύσκολα, είναι εύκολα είναι. Άμα ήταν εύκολα θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα. Γιατί δεν τελειώνει μέχρι τώρα? Θα καθυστερήσει. Γιατί να καθυστερήσει, αφού είναι εύκολα? Οπότε είναι δύσκολα, γι' αυτό καθυστερεί. Δηλαδή η καθυστέρηση γίνεται γιατί υπάρχει δυσκολία. Καλά. Κατάλαβες. Λοιπόν. Πάντως το καλοκαίρι θα είναι πολύ ζεστό, ρε φίλε. Μη με το θυμίζεις, ρε Σιτζόρνταν. Παντού. Δεν το μπορώ, ρε εσύ, πράγμα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ βρώμα, ρε. Μυρίζεις, βρωμάς, κάνεις, περπατάς. Όχι από αυτό, ρε. Τι. Από τα αθλητικά δρόμενα. Από τα αθλητικά δρόμενα. Θα είναι πολύ ζεστό. Ευτυχώς θα έχει γιούρο, κύριε. Θα τη βγάλουμε εκεί στα μαγαζιά. Ποιος θα βλέπει γιούρο, νομίζεις? Εμείς, τι. Τι να βλέπεις, τι. Δεν θα βλέπουμε. Επειδή λείπει η Ελλάδα. Καταρχήν, μόλις καθαρίσουν τα λιμά, μετά στα τελικά θα βλέπουμε. Ναι. Ποιος θα βλέπει τώρα? Εντάξει, θα δούμε, ρε φίλε. Τι θα δεις τώρα την. Πώς τη λένε αυτή που πήγε πρώτη φορά? Αυτή στον όμιλο τη δικιά μας που ήταν. Στον όμιλο δικιά μας. Ποιος είσαι? Ξέρω εγώ. Ποιοι προκριθήκανε? Κάτι λιμά προκριθήκανε. Αυτοί που μας κερδίσανε. Μέσα έξω δεν μας κερδίσαν κάποιοι. Ναι. Τι να τους δεις αυτούς, ρε φίλε. Οι πολύ αργόσχολοι θα τα δουν αυτά εδώ πέρα. Κάτσε βράδυ, 10 η ώρα δηλαδή. Τι, τι να κάτσε να δει να πούμε. Πά να πιει μια βότκα να πούμε καμιά φιλενάδα εκεί πέρα και με κανένα φίλο και τελείωσε. Βότκα θα πιει με φιλενάδα. Τι να δει τώρα. Ναι. Θα δει τα λιμά. Μάλιστα. Στα ημιτελικά όμω, τα προημιτελικά εκεί και μετά θα αρχίσει να τα βλέπει αυτά. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε. Αυτά λοιπόν. Γιάννη Χιλιτίδη. Φιλιά. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά μετά το μάτσο εδώ.